Ευχαριστούμε το Open Source που είμαστε σήμερα εδώ. Θυμήσαμε, ελπίζω να τιμούμε την παρουσία μας το τρίμερο αυτό. Είμαι ο Σταύρος ο Καλαπόθας, ο Στάθης ο Χατζηκυριακίδης. Στους δύο από τα τρία προσφέρεις εδώ και σήμερα. Σας κάνουμε την παρουσίαση, δεν είναι μόνο παρουσίαση, φυσικά είναι και workshop για όσον αφορά το security και Arduino. Η πρώτη παρουσίαση, παιδιά, είναι ένα σύστημα αυθεντικοποίησης το οποίο παρέχει strong authentication. Συνήθως, strong authentication systems ονομάζουν αυτά τα οποία έχουν πάνω από δύο επίπεδα ασφάλειας. Παράδειγμα, ας πούμε, μια ιστοσελίδα η οποία παρέχει μόνο login. Για τακτοποίηση παρέχει ένα factor. Δεν είναι strong authentication. Καταρχήν να πούμε ότι στην αρχή θα είμαστε παρουσίαση, θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση και μετά έχουμε workshop, έτσι, θα τα δούμε από κοντά, θα δεχόμαστε ερωτήσεις, ό,τι θέλετε, θέλουμε να μας ρωτάτε για να σας απαντάμε. Κυρίως αυτό, ερωτήσεις και απαντήσεις. Γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα. Απλά με γεγονός το συγκεκριμένο αντικείμενο, ας πούμε, του Multi-Factor Authentication System, έτσι. Οπότε θες να... Λίγα λόγια για το τι είναι multi-factor authentication. Όταν μιλάμε για αυθεντικοποίηση δηλαδή πολλών παραγόντων, στην ουσία είναι. Μιλάμε μάλλον για multi-factor authentication επειδή οτιδήποτε βρίσκεται πάνω από δύο factor. Δύο factor είναι οι αυθεντικοποίησεις του authentication methodologies, όπως γράφεται διεθνώς χρησιμοποιείται ο όρος. Π.χ. ένας κωδικός ή ένα άλλο βιομετρικό στοιχείο. Επίσης μπορεί να είναι κάτι που ένας χρήστης έχει ως κάρτα, έτσι, που την έχει στην κατοχή του. Αν πάμε παραπάνω από δύο συστήματα, δύο factor, πάμε σε multi-factor. Επίσης το multi-factor είναι γνωστό και ως strong authentication. Εντάξει. Οτιδήποτε δηλαδή είναι από τρία και πάνω, θεωρείται strong authentication. Something the user knows. Κάτι που ο χρήστης ξέρει από την αρχή, το έχει μάθει, του το έχουν πει, του έχει δώσει κάποιος administrator. Είναι κάποιο κωδικό, είναι μια πληροφορία σωστά, η οποία υπάρχει, το έχει δοθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος αυθεντικοποίησης. Συνήθως κάποιος κωδικός πίνει κτλ. Something the user has, φυσικά, έτσι, μια κάρτα, κάποιο RFID, ενδεχομένως και άλλα συστήματα. Σωστά. Και μετά πάμε στα something the user is, στα βιομετρικά, έτσι, με τον ίδιο τον άνθρωπο, πιο συγκεκριμένα, στον ίδιο τον άνθρωπο, όπως τα fingerprints, έτσι, η ίδια του ματιού, η αναγνώριση του προσώπου, η φωνή και άλλα. Αυτά λοιπόν θα χρησιμοποιηθούν ως μέθοδοι, κάποια από αυτά έχουμε διαλέξει για το συγκεκριμένο σύστημα, στη δικιά μας υλοποίηση. Γιατί διαλέξαμε Arduino, το επόμενο slide. Έτσι. Έχουμε πάρα πολλά στο The Hackers Lab. Το The Hackers Space έχει πάρα πολλά Arduino. Παίζουμε πολλά εκεί. Ασχολιόμαστε. Είναι στην φιλοσοφία φυσικά του Open Source Hardware και Open Source Software. Έτσι. Είναι φυσικά φτηνά και τα είναι χρέος διαδεδομένα και μπορούμε να τα διαθέσιμα και στην Ελλάδα, όχι μόνο στο εξωτερικό. Υπάρχουν πολλά, αυτό που μας κάνει πολλά, που μας έκανε εύκολη τη δουλειά για κάθε μέθοδο αυθεντικοποίησης που χρησιμοποιήσαμε, βρήκαμε το αντίστοιχο module εύκολα και γρήγορα, δηλαδή δεν ψάξαμε πολύ. Ήταν εύκολα στο να τα αγοράσουμε και να τα τοποθετήσουμε και να τα υλοποιήσουμε στη συνέχεια. Και όχι μόνο για αυτά, όπως και άλλα. Γενικά είναι τα module seals για το Arduino, όπως είναι γνωστά. Λέγονται seals γιατί μπορούν να τοποθετούν το ένα πάνω στο άλλο. Ναι, τα βλέπετε κάπως έτσι. Πάνω από το Arduino δηλαδή, το pinout σου έχει ειδικό συγκεκριμένο θέση και μπορεί να μπαίνει το ένα πάνω στο άλλο. Ωστόσο, μπορούν να είναι και απομονωμένα modules τα οποία τα βάζουμε πάνω στο raster και τα συνδέουμε τα οποία δεν χρειάζεται να τα συνδέουμε. Φυσικά.
Multi-factor authentication system design concept. Τι σκεφτήκαμε πριν το, κατά την αρχική μας σχεδίαση, όταν το σκεφτήκαμε σαν ιδέα κτλ. Σίγουρα διαλέξαμε τρεις από τις μεθόδους από τις οποίες προαναφερθήκαμε πριν. Έτσι. Διαλέξαμε για αρχή το password, ως something the user knows, something the user has, είναι το RFID, και something the user is, είναι το voice. Να πούμε λίγο τι είναι το RFID. Το RFID είναι μια τεχνολογία, όχι αρκετά πρόσφατη, έτσι, αλλά και πολύ αρχαία. Στην ουσία είναι radio frequency identification, ραδιοσυχνική ταυτοποίηση. Είναι, με λίγα λόγια, ασύρματα που μπορούν να κάνουν αυθεντικοποίηση, ψηφιακή ταυτοποίηση. Με κάποια κάρτα, με κάποιο κουμπάκι, έτσι υπάρχουν πολλοί τρόποι. Είναι ευρέως. Δεν χρειάζεται επαφή δηλαδή, όπως είναι μια μαγνητική κάρτα, ας πούμε. Έτσι. Είναι ασύρματα μέσω ραδιοσυχνικής ταυτοποίησης. Μέσω συγχρονικών γίνεται ταυτοποίηση. Μετά διαλέξαμε τρία αντίστοιχα modules για το καθένα που θα συνδυόντουσαν με το Arduino. Αυτά που βρήκαμε, καταρχήν για το password, ήταν το keypad. Εντάξει, ένα απλό keypad. Εδώ 10 στοιχείων, όπως αυτό που έχουμε στα τηλέφωνα, πάνω στο τηλέφωνα, έτσι. Έναν RFID sensor SIM. Reader, εντάξει. Μπορείτε να δείτε και σαν sensor ή σαν SIM, εντάξει. Το ψάχνουμε. Και ειδικά για το voice βρήκαμε ένα module, το VRBot, από μια εταιρεία η οποία το υλοποιεί. Είναι ένα ξεχωριστό module, θα το πούμε και στη συνέχεια. Φυσικά, έπρεπε να υλοποιήσουμε κώδικα για να το κάνουμε να δουλέψει. Έτσι. Building, testing και τελειώνουμε. Αρκετό testing. Αρκετό testing, αυτό κάνει κύκλο εδώ, έτσι. Πολλές φορές. Coding, building, testing, κανονικές ακολουθίες ανάπτυξης λογισμικού. Η μεθοδολογία που αναπτύξαμε, αν και ήμασταν δύο άτομα κυρίως, πλησίαζε πιο πολύ στην XP. Ναι. Προσθετική μεθοδολογία. Και αυξητική. Και σιγά σιγά προσθέταμε και το ανάλογο factor authentication. Υποστηρίζει και unit tests. Unit tests δεν γράψαμε. Το testing έγινε σε επίπεδο runtime. Ναι, λειτουργία runtime. Αν και το υποστηρίζει όμως. Έχει βιβλιοθήκες που μπορεί να γράψει στο τέλος. Ναι, οκ. Φυσικά επειδή είναι ανοιχτό, θα το ανεβάσουμε στο διαδίκτυο. Περιμένουμε να υπάρξουν επόμενες ιδέες για ανάπτυξη και περαιτέρω βελτιστοποίηση και ανάπτυξη. Έτσι. Να πω κάποια πράγματα για τον Reader RFID. Το RFID Reader ουσιαστικά λειτουργεί στα 125 kHz. Διαβάζει κάρτες τριών πρωτοκόλων. Μπορεί να το έχουμε στα πάρτιση μετά. Πιο μετά. Ναι, μετά. Τα πάρτιση. Ωραία, εντάξει. Hardware considerations. Τι λάβαμε υπόψη. Έτσι. Τι έπρεπε να λάβουμε υπόψη για να τα, κάνουμε να δουλέψουν όλα μαζί. Το Arduino έχει κάποια variable digital input outpins. Έπρεπε να δούμε τον αριθμό τους και να διαλέξουμε το αντίστοιχο Arduino ανάλογα με τα modules τα οποία θα συνδέαμε επάνω. Οπότε αντίστοιχα από κάτω στο keypad matrix ξέρουμε ότι τα pins του χρησιμοποιούνται μόνο για είσοδο. Μόνο διαβάζουμε δηλαδή από το keypad. Έτσι, ό,τι πατάμε είναι ως input. Στο RFID shield πρέπει να κοιτάξουμε την τροφοδοσία του, το input-output και τα RFID tags. Είναι οι ταυτότητες στην ουσία, οι κάρτες, στις οποίες θα δείξουμε τον μοναδικό αριθμό, τον οποίο εμείς θα πρέπει να τον σκεφτούμε το πώς θα περνάει επάνω, φυσικά καταρχήν, έτσι και μετά προγραμματιστικά στον κώδικα. Το VR Voice Module, και αυτό σίγουρα πρέπει να κοιτάξουμε την τροφοδοσία του, το input-output. Εδώ επειδή μιλάμε για voice, έχει και microphone. Κάνουμε recording και listening. Είναι κάτι που έπρεπε να το δούμε πώς θα γίνει, πώς θα πρέπει να προγραμματίσουμε δηλαδή αυτό το module να έχει την φωνή μας μέσα ή τον ήχο κτλ. Όσον αφορά για το κώδικα, γράψαμε πάνω στο Arduino IDE. Χρησιμοποιήσαμε Finite State Machine Modeling, χρησιμοποιήσαμε δηλαδή την βιβλιοθήκη. Θα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, ή αν θέλεις να πεις κάτι, ναι, επειδή έχουμε το... Επειδή είναι διακριτές οι καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται μέσα στην ακολουθία της αυθεντικοποίησης, έχουν μια απομονωμένες δηλαδή καταστάσεις, η αναγνώριση φωνής, το λόγος του κωδικού ή ξέρω το RFID
authentication, σκεφτήκαμε να το ολοποιήσουμε με ένα πεπερασμένο αριθμό καταστάσεων, έτσι. Ουσιαστικά είναι μια μηχανή Turing, τα FSMs. Έτσι, είναι ένα finite state machine, μια μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων. Συγκεκριμένα είναι linear, γραμμικό, και κάνει κύκλο, έτσι. Το αναλύουμε τη συνέχεια, έτσι. Το πιστεύουμε και άλλα παρακάτω. Το keypad, αυτό που πρέπει να ελέγχουμε ήταν τα value passwords declaration. Με τα passwords τα οποία θα δίναν το OK, τα value passwords ως δήλωση, έτσι. Στο voice module έπρεπε να ασχοληθούμε πολύ με τον προγραμματισμό του, καταρχήν του ίδιου του voice module, και από εκεί πέρα τον έλεγχο που θα κάναμε στο κώδικο το δικό μας. Ειδικά για το VRBot χρησιμοποιήσαμε κάποια open source, τα οποία και αυτά διαθέτουν το ίδιο site, για να προγραμματίσουμε. Κάποιες εφαρμογές οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να συνδέσουμε μέσω Arduino πάλι το VRBot module, για να δώσουμε τη δυνατότητα να μπει σε programming mode και να περάσουμε και να κάνουμε την ηχογράφηση. Γράψαμε και κάποιες βιβλιοθήκες του πρωτόκολλου ουσιαστικά για να μιλήσουμε με το VRBot, το οποίο είναι σηριακή επικοινωνία. Απλά έχει κάποια λεπτά θέματα πάνω στην επικοινωνία. Επίσης. Το RFID Value Tags. Επίσης και εδώ δηλώσαμε ποια RFID Tags νούμερα μοναδικά τα οποία θα διάβαζε ο RFID Reader για να μας δίνει επίσης το OK. Συνδέσαμε και ένα speaker, ένα μικρό ηχειάκι, για να μας δίνει κάποιους τόνους σωστού ή λάθος κατά την μέθοδο αυθεντικοποίησης κάθε φορά. Οπότε εδώ έπρεπε να υπάρχει μια βιβλιοθήκη, την οποία την βρήκαμε, η οποία μετατρέπει κάποια PWM pins, pass width mode. Το Arduino έχει κάποια pins πάνω του digital, τα οποία μπορεί και καταλαβαίνει στάθμες τάσεις. Οπότε με κάποιες στάθμες τάσεις γινόταν η αντιστοίχηση σε τόνους. Οπότε μπορούσαμε να παραγράφουμε αντίστοιχα συχνότητες σωστού ή λάθος, ανάλογα με την τάση που δίναμε στον κώδικα που φτιάχναμε σε αυτά τα PWM pins του Arduino. Εδώ τα ίδια τα parts, το keypad, αυτό που σας είπα, ένα απλό τηλεφωνικό, ας το πούμε, διάταξης. Αυτά τα pins εδώ κάτω συνδέθηκαν με το Arduino. Είναι μόνο input, δηλαδή από εδώ πέρα περνάμε μόνο προς το Arduino. Μόνο διαβάζουμε από το keypad. Θα πεις λίγο πώς το βλέπουμε μέσα σαν matrix με τις τάσεις. Ναι, υπάρχει μια κωδικοποίηση πλέγματος από πίσω του keypad, η οποία αντιστοιχίζεται σε αυτά τα pins, με σειρές και στήλες, και ανάλογα τη σειρά και τη στήλη έχουμε την ανάλογη τάση που σας είπα πριν στο αντίστοιχο pin. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε μετά στον κώδικα ποιο κουμπάκι είναι αυτό που έχει πατήσει ο χρήστης. Το VRBot module είναι αυτό εδώ. Έχει φυσικά μικρόφωνο. Έχει τέσσερα καλώδια. Τα δύο από αυτά είναι της ορθοδοσίας φυσικά και τα υπόλοιπα δύο είναι της επικοινωνίας. Η επικοινωνία με το Arduino είναι σηριακή. Ναι. Θα πούμε ότι και το keypad δεν έχει τροφοδοσία. Το keypad επίσης είναι δεν έχει τροφοδοσία. Τροφοδοτείται από τα ίδια τα pins του Arduino. Έχει common ground για όλα. Πλάι τη στροφή διαφέρει ανάλογα με την αντίσταση που έχει μέσα σε αυτό το matrix κάτω, για να πάρει την ανάλογη τάση. Το module έχει δικό του επεξεργαστή εδώ στο κέντρο φαίνεται. Και δικός του, μια δικιά του έπρον, η οποία κάνει στον προγραμματισμό, περνάμε μέσα τις φωνές μας. Με την εφαρμογή, είναι πολύ καλή εφαρμογή του προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται και μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε groups φωνών και πολλά άλλα, στην οποία μετά μπορούμε επίσης να τις συνδέσουμε μεταξύ τους. Διαφορετικές φωνές, κομμάτια φωνών, διαφορετικές ηχογραφήσεις, κομμάτια ηχογραφήσεων στην ουσία, οι οποίοι μετά μπορούν να συνδεθούν όπως εμείς θέλουμε, να συνδυαστούν. Και ίδιες ηχογραφήσεις, αλλά κατηγοριοποιημένες σε ομάδες. Δηλαδή, αν έχω ένα ρομπότ το οποίο θέλω να το πω left, να μπορώ να το πω, ας πούμε,
hand, left. Έτσι, και άλλο σηκώσει. Αν του πω leg, left, θα λειτουργήσει με το πόδι, έτσι, δηλαδή έχει groove. Χρησιμοποιήσει γίνονται για, ναι, για ποιο είναι τα πράγματα, όπω είπε και ο Στάθη, ρομπότα το πούμε, υλοποιήσει. Δεν είναι τυχαίο και το όνομά του, έτσι, VR bot. Και ο RFID sensor chip, αυτό είναι τη PacFan. Το ίδιο το RFID είναι fixed εδώ και αυτό είναι το breakout module, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα USB και από πίσω σηριακή USB απευθείας προγραμματισμός με κάποιο PC και κάποιο δικό του λογισμικό ή να συνδεθεί με κάποιο PC με κάποιο PC. Επίσης από πίσω τα δύο pins είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία και το Photoshop φυσικά για το, το breakout, το Arduino. Το breakout module, αυτό το module, χρησιμοποιείται για τον εξής λόγο. Επειδή το RFID reader δεν μπορεί να μπει πάνω στο raster, επειδή τα ποδαράκια του είναι μικρότερης κλίμακας, το breakout module ουσιαστικά είναι ένα κύκλωμα το οποίο παίρνει το input-output map που έχει το RFID reader και τον παρέχει σε κάποια headers εδώ πέρα. Και από κάτω, μέσω από τα ποδαράκια που έχουν κολλήσει, επειδή δεν, όλο το πήραμε δεν έχει ποδαράκια εδώ πέρα, μπορούν να το συνδέσουν πάνω στο raster και να το χρησιμοποιήσουν έτσι. Επίσης έχει ένα beeper, όταν περνάει μια κάρτα αυτόματα κλείνεται ύφος. Εδώ πέρα κάτι σημαντικό, επειδή ο RFID reader δουλεύει με σηριακή επικοινωνία, TTL, input-output, και εδώ έχουμε USB σύνδεση. USB με το σηριακή δεν μπορούν να μιλήσουν, οπότε θέλουμε ένα κύκλωμα προσαρμογή στο FTDI, το οποίο μετατρέπει ουσιαστικά αυτό το πράγμα. Παίρνει σήματα από USB και τα μετατρέπει σε σηριακή. Και επίσης και το Arduino έχει αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί και μπορεί να προγράψει την ίδια σπίτι. Σωστό. Και έχει κάποια LED βοηθητικά. Μια παρέκταση, γενικά τα breakout modules για το Arduino κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή κάποιου άλλου sensors οι οποίοι δεν μπορούν να συνδεθούν απευθείας με το Arduino προσαρμόζουν, μεσολαβούν δηλαδή μεταξύ του Arduino και του ίδιου του sensor. Συνήθως το συναντάμε σε sensors, έτσι. Γενικά για τα breakout. Το μόντελο το οποίο χρησιμοποίησαμε έχει μια ειδική διαφάνεια γι' αυτό, έτσι για να το δώσουμε περισσότερο να καταλάβετε. Έχουμε τρεις διακριτές καταστάσεις αυθεντικοποίησης, αυτές που διαλέξαμε, ως ελάχιστο για να έχουμε multi-factor authentication όπως είπαμε στην αρχή. Η κάθε μία από αυτές, σε αυτό το finite state machine modeling το οποίο υλοποιήσαμε, δεν μεταβαίνει από τη μία κατάσταση σε άλλη αν δεν τελειώσει η ίδια αυθεντικοποίηση ως σωστή. Γι' αυτό βλέπετε εδώ τη λούπα σε κάθε κατάσταση. Όταν τελειώσει η αυθεντικοποίηση σωστή, επαναλαμβάνονται φυσικά οι διαδικασίες σωστού ή λάθος, μόλις γίνει σωστή η αυθεντικοποίηση, από την κατάσταση Α πάμε στην κατάσταση Β και εκεί ξαναμπαίνουμε στη λούπα. Και ούτω καθεξής συνεχίζουμε για το C. Φυσικά εδώ όταν τελειώσουμε τις 3, δεν το δείχνουμε εδώ, πάμε στην κατάσταση εξόδου και τυπικά για την υλοποίηση εμείς κάνουμε ξανά κύκλο βέβαια. Να πω λίγο κάτι σημαντικό σε αυτό, έχετε κάποια ερώτηση φυσικά. Επιλέξαμε finite state machine για ποιο λόγο. Όταν έχεις ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται σε διακριτές καταστάσεις, καλό είναι, έτσι, να μην το υλοποιήσεις με κώδικα if-else, if-else, if-else και boolean μεταβλητές. Γιατί δεν είναι maintainer ο κώδικας. Και γενικότερα, αν θες να προσθέσεις ένα καινούριο state, ή φανταστείτε κιόλας, εδώ είναι κατά κάποιο τρόπο linear. Εντάξει, αλλά κλείνει ο κύκλος. Okay. Μπορούσε να μην κλείνει, να έχει τέλος και τέλος, να μην ξαναπηγαίνει στην αρχή. Φανταστείτε ότι έχουμε loops και πιο πολλούς drops και πολλά states. Σκεφτείτε μόνο πώς θα είναι ο κώδικας με if else if μέσα στις if συνθήκες, αν αυτό είναι true και το άλλο είναι false. Είναι πολύπλοκο το σύστημα. Δεν είναι ιδέα του και γίνεται πολύπλοκο. Τα FSM states, έτσι, είναι τα state machines φτιάχνουν για αυτόν τον λόγο. Για να μπορώ να μεσολαβήσω εύκολα ένα state, να αλλάξω τις συνθήκες που καθορίζουν το transition από ένα state σε ένα άλλο, έτσι, και να μπορώ να είναι ιδέα του κώδικα. Μπορείς να χρειαστεί να αλλάξουν πολλά σημεία, αλλάζουν μόνο τις ίδιες καταστάσεις, δηλαδή πώς υλοποιούνται εδώ, και δεν μας ενδιαφέρει για το τι γίνεται πιο μετά. Ένα state machine μπορεί να ερωτηθεί με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι το state design pattern, το οποίο είναι και άποψη του creating process. Ένας τρόπος είναι το if-else, το οποίο δεν είναι ιδέα να μην. Και ένας τρόπος είναι state chart table, που μπορεί να ξαναπίνακα, που να δείχνει κάθε state που μπορεί να μεταβεί. Έτσι.
όταν μεταβλητούνται οι συνθήκες. Ναι, αντίστοιχους δείκτες οι οποίοι μεταβαίνουν από τη μία κατάσταση στην άλλη όταν υπάρχει αυτό το if, το οποίο είναι σωστό ή όχι. Εμείς το έχουμε υλοποιήσει με stage at table, ωστόσο το παρέχουμε μέσω object-oriented, μέσω κλάσου αυτό το πράγμα. Δεν γράψαμε design part. Γιατί λίγο με τις κλάσεις υπάρχει ένα θεματάκι στο Arduino. Χωρίς σημαίνει ότι μπορείς να γράψεις C++ κώδικα. Γενικά η γλώσσα που γράφουμε στο Arduino είναι C++, αυτό που ξέρουμε. Απλά δεν έχει όλο το specification της C++. Έχει templates, κοινωνικότητες, αυτά. Αλλά STL, ας πούμε, δεν θα βρούμε ποτέ στο Arduino, έτσι. Θα πούμε αυτό. Πες μου. Το συγκεκριμένο, πού θα μπορούσε να το κάνει. Αυτό. Παράδειγμα, ας πούμε, τα TCP sockets. Μπορεί να είναι ανοιχτό, κλειστό, το socket. Συγκεκριμένα θα μπορούσε να έχει μια πόρτα ασφαλείας. Πόρτα ασφαλείας. Να περάσει RFID, να δώσει κωδικό, να δώσει φωνή, να ανοίξει. Αλλά το προηγούμενο στο σύστημα βέβαια, ναι. Τώρα. Θα μπορούσε όμως εσύ να δώσει και έξτρα παράμετρο ότι εάν δοθεί αντίστοιχος δεκτός με κωδικός να στείλει μήνυμα κάπου. Ναι, θα μπορούσε. Αυτό εδώ πέρα θα ελοπίζαμε στο κομμάτι του RFID. Θα μπορούσε όμως να είναι κατά το state, όχι, κατευθείαν στο RFID ή στο keypad, αλλά σε απλώς θα κάνω. Έχει να κάνει με τις σχεδίες πώς θα το κάνεις. Ουσιαστικά, αν έχεις ένα κώδικα που θα σε συμπεριφέρει με δύο τρόπους, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνεις. Υπάρχουν patterns για αυτό το πράγμα. Ένας απλώς θα όμως ήταν το if-else. Αλλά φαντάσου να θέλεις συμπεριφέρεται με πολλούς τρόπους, if-else, if-else, πάνω με το πράγμα. Όχι, εγώ σημαίνω το εξής. Να αφήσεις έτσι όπως είναι το RFID, να αφήσεις έτσι όπως είναι το voice, απλά να έχεις, ας πούμε, τέσσερις κωδικούς οι οποίοι είναι σωστοί. Ναι, εντάξει. Ωραία. Οι δύο να είναι σωστοί και οι δύο να στέλνουν ένα μήνυμα. Αυτό. Okay. Έτσι το έχουμε κάνει μόνος. Αυτό λέω. Θα δούμε κάποιες άγγελες. Στην ίδια την κατάσταση που ελέγχουμε, που αθλητικοποιούμε εκείνο το μέθοδο, εκείνη τη μέθοδο μπορούμε και το ξεχωρίσουμε αυτό. Ναι, αυτό λέω. Λέγαμε και τις επιλογές οι οποίες υπάρχουν και χρησιμοποιήθηκαν ήταν βασικές στο να φτιάξουν την εφαρμογή. Η ίδια η library που το οποίο σας είπαμε πριν, Finite State Machine Library. Σας είπαμε ότι έχει τις καταστάσεις, states, έχει την συνάρτηση transition to μέθοδο και την update. Ναι. Κάνεις μέσα στο κώδικα, φτιάχνουμε ένα finish state machine, ένα object, το οποίο είναι γενικά το finish state machine μας, το οποίο περιγράφει όλα τα states και πώς από το ένα μπορεί να πάει στο επόμενο. Δίνουμε στο FSM, το finish state machine, τα states, τα οποία επίσης τα έχουμε χρησιμοποιήσει. Και ορίζουμε ποιο είναι το αρχικό state του FSM, έτσι όταν ξεκινάει και θα τρέχει πρώτα. Ξέρω το RFID, να παιδικήσω. Ωραία. Το transition to σημαίνει ότι θα μεταδώσει ένα άλλο state. Έτσι, αφού πληρώθηκαν το βελάκι της μετάβασης που πλέον πριν. Ναι. Αφού καλύφθηκαν οι συνθήκες στο RFID authentication, μπορούμε να πάμε στο επόμενο state. Χωρίς υπέρος, έτσι. Μάλλον δεν είναι ακριβώς το βελάκι το ίδιο. Είναι το προς τα πού. Ναι, είναι το προς τα πού. Επίσης, θα πούμε κάτι. Η transition του δεν κάνει τη μετάβαση επί τόπου, αλλά έχει μέσα το FSM. Εντάξει, έτσι το ολοποιεί, έτσι. Έτσι το ολοποιεί. Έχει ένα scheduling. Ορίζει ότι το επόμενο state είναι αυτό. Δεν καλείται εκείνη τη στιγμή το state όμως. Έτσι. Γιατί θέλει interrupts και πολλά πράγματα που να γίνει. Το κάνει με την update. Η update δουλεύει σαν pooling, δηλαδή έχει ένα scheduling και βλέπει ας πούμε ποιο έχει οριστεί να είναι το επόμενο state. Ωραία. Και μόλις κάνουμε την update, εκείνη τη στιγμή γίνεται το call της ρουτίνας που χειρίζεται το επόμενο state. Έτσι. Υπάρχει μια immediate transition του, δηλαδή μόλις την καλείς. Η οποία παρακάνει το update. Ναι, δεν χρειάζεται update. Αλλά εντάξει, το έχουμε κάνει. Επίσης υπάρχει η βιβλιοθήκη για το keypad. Αυτή υπάρχουν οι αντιστοιχίσεις, το mapping μεταξύ voltage levels και αντιστοιχών κουμπιών. VRBot protocol για το voice module. Αυτό φυσικά έχει κάποιες σταθερές, κάποιους χαρακτήρες ουσιαστικά, τα οποία θα μπορούσαν να μπαίνουν στο διαδικό επίπεδο. Είτε chat-chats, έτσι, τα οποία αν το δούμε σε διαδικό επίπεδο σημαίνουν κάτι. Και είναι ουσιαστικά όλα τα commands που στέλνεις και παίρνεις επίσης από το Arduino ή προς το Arduino. Timeout. Προτεύω επικοινωνίες μεταξύ του module και του Arduino. Γενικά να ξέρετε ότι όλες οι συσκευές που δουλεύουν σε σηριακό επίπεδο, το modem ας πούμε,
πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε, να επικοινωνήσουμε μεταξύ τους, με AT commands. Έτσι. Υπάρχει το AT protocol, το οποίο είναι και για πολλές άλλες συσκευές, όχι μόνο για το modem. Έτσι και για τα modules τα οποία δουλεύουμε σε συνταγικό επίπεδο, μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάποιο protocol για να μην πάμε. Το πολύ ωραίο δεδομένο και χρησιμοποιήθηκε πολλά είναι το Microsoft Serial Library, το οποίο γενικώς μας ανοίγει η σηριακή επικοινωνία. Απλά σε προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε για την επικοινωνία μεταξύ του RFID, γιατί όπως σας είχαμε πει το pre-cut module χρησιμοποιεί σηριακή. Θα το κάνεις πάνω αυτό. Η νέα software Serial, πιθανόνα κάποιες που λέτε τον μήνο, να θυμάστε τη software Serial. Η software Serial δουλεύει με pooling. Δηλαδή, όταν θέλω να χειριστώ ένα event από ένα module για παράδειγμα, και στο τι έχω ένα RFID module και περνάω μια κάρτα. Το RFID στέλνει data στο Arduino. Ωραία. Για να μπορέσει το Arduino, μιλάμε για real-time συστήματα, έτσι. Πρέπει να το χειριστεί εκείνη τη στιγμή, είναι το data. Ωραία. Η software Serial παλιά είχε το εξής μειονέκτημα. Δεν δούλευε με interrupts, έτσι. Δούλευε με poly. Δηλαδή, είχα κάνει σαν update πάλι μέσα στη γενική λούπα του συστήματος. Και εκείνη τη στιγμή έλεγε ότι υπάρχουν data στο buffer του RFID και τα χειριζόταν. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί υπάρχει περίπτωση να πατήσει το κουμπί και να μην το δεχτεί, ας πούμε, έτσι. Γιατί δεν έφτασε κώδικα στην update για να δει ότι πατήθηκε. Δεν είναι interrupt, έτσι. Θα έπρεπε να το είχα πατημένο, ας πούμε, μέχρι να πάει ο κώδικας να πει πατήθηκε, το κουμπί πατήθηκε. Ή θα έπρεπε, ας πούμε, τη στιγμή που στέλνω την κάρτα, να μην κάνει τίποτα το Arduino, ας πούμε, να φτάσει τον κώδικα να πει όπου έχουμε data, τα χειριζόμαστε. Λοιπόν, το New Software Serial έχει το ξεπλεονέκτημα, δουλεύει με interrupts. Δηλαδή, το Arduino μπορεί να τρέχει κώδικα, να κάνει ό,τι θέλει, έτσι. Πάντα σηριακό κώδικα, έτσι, δεν μπορούμε να έχουμε ενήματα και παραλληλισμό στο Arduino, εντάξει, με επιλεκτές απόσυρες. Πώς παρέχει όμως τα interrupts. Τα παρέχει είτε με εξωτερικά interrupts, έτσι, τα οποία διακόπτουν τον μικρολεκτή, τον Apple, δηλαδή αυτό είναι ο μικρολεκτής στο Arduino, είτε με interrupts, software interrupts, τα οποία παρέχονται με timers, ας πούμε. Εντάξει, timer interrupt. Μπορούμε να ορίσουμε σε ένα timer interrupt, ο οποίος timer είναι και αυτός μέσα στον Apple, έτσι. Μπορούμε να ορίσουμε, να χρησιμοποιήσουμε τη New Software Serial σε modules τα οποία θέλουμε real time να επεμβαίνουν πάνω στο software που έχουμε γράψει εμείς. Τι συμβαίνει όμως. Το καλό με τη New Software Serial είναι ότι δουλεύει με interrupts. Οπότε, όταν εγώ θα στείλω δεδομένα από το RFID στο Arduino, εκείνη τη στιγμή, ό,τι και αν τρέχει το Arduino, διακόπτεται. Έτσι. Φεύγει, χειρίζεται το input output αυτό με κάποια εντολή να εξυπηρέτησε, ας πούμε, διακοπό. Και μετά, όταν γεμίσει ο buffer, γυρνάει. Και συνεχίζει να καλύπτει. Έτσι αυτό το κάνω. Και έτσι πετυχαίνει σε ένα real time system. Και τα real time συστήματα να πούμε ότι ειδικά για συστήματα ασφαλείας είναι πολύ σημαντικό να υλοποιούνται με αυτόν τον τρόπο και να είναι όποτε το πατάμε ή όποτε μιλάμε ή όποτε κάνουμε κάτι άλλο να είναι αυτό που θέλουμε εκείνη τη στιγμή να ελέγξουμε. Επίσης υπάρχει η διαδικτυολογική κονδύξη, η οποία αντίστοιχα και αυτή όπως και το keypad μετατρέπει τα PWM levels. Τις τάσεις δηλαδή, τις εξερχόμενες τάσεις από τα pins του Arduino σε νότες, σε συχνότητες δηλαδή, για να αναπαράγουμε από το χρησιμοποιούμε στο speaker out, για να βγάλουμε αντίστοιχα συχνότητες. Φυσικά υπάρχει ένα piezo element, ένα speaker. Ένα buzzer speaker. Το οποίο συνδέεται σε ένα. Εμείς το χρησιμοποιούμε ως σωστό ή λάθος. Ναι, συνδέεται πάνω στο Arduino σε ένα pin. Ένα pin το οποίο είναι digital και είναι boolean κατά κάποιο τρόπο, παρέχει μόνο true false. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει κάτι tip. Αυτό. Το οποίο και αυτό έχει βασιλικότητα, έτσι. Ναι, εμείς μιλάμε εδώ για την. Για να μπορείς να παίζεις με νότες και ήχους και διάφορα άλλα, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα digital pin το οποίο μπορεί να είναι true false μόνο. Χρειάζεσαι pins τα οποία μπορούν να είναι συγκεκριμένα σε άλλες τιμές, σε άλλες καταστάσεις. Αυτό το παρέχει το PWM που ανέφερε. Pulse Width Modulation. Εννοείται πως η έξοδος ψηφιακή βαντίζεται, ας πούμε, μια ανάλυση 8 bit, έτσι, από 0 μέχρι 35, 2 στην 8. Και μπορώ να στείλω 256 διαφορετικές τιμές. Να στείλω ωραία κέρος, έτσι, να κάνω το mapping σε στάθμες με το που είναι το modulation και αυτό να είναι συχνό το buzzer που παράγει το βίντεο. Πάνω σε αυτό που μόλις είπατε, όταν έχουμε μια αναλογική έξοδο και όταν δίνω ένα λογικό σύνθημα, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν έχω τέτοιες γνώσεις και πρέπει να το εκλάβει ως ψηφιακό. Δεν πρέπει να χωρίσει
κανονικό σήμα τα πάνω και τα κάτω. Κοίταξε, το Arduino έχει. Το Arduino έχει λοιπόν κάποιες επαφές εισόδου για αναλογικό σήμα. Ωστόσο, είναι λογικό αυτό που λες, χρειάζεται να γίνει κάτι σαν τεχνοδοληψία. Έχει καταρχήν A2D converters. Έτσι, converters από αναλογικό σε ψηφιακό. Αυτή η converters είναι 10 bit η ανάλυση. Έτσι, και ας πούμε τα 0 με τα 5 σου volt, παράδειγμα, τα χωρίζει σε 1024 διαφορετικές τιμές. Θα πω κάτι όμως. Το mapping είναι γραμμικό, έτσι. Εντάξει. Δηλαδή, το 2,5 volt, 5,12. Σαν ακέρωση, έτσι. Το 0 volt είναι το 0. Το 5 volt, το καθαρό 5 volt, είναι 1024. Αυτές τις τιμές παίζουν πάντα, έτσι. Εντάξει. Βάζεις ένα threshold όριο κατοφλίου και λες, αν το περάσω, σημαίνει ότι ο sensor είδε αρκετό φως ή πέρασε κάτι αρκετά, ας πούμε, ένα sensor που ενταλαμβάνεται κίνηση. Εντάξει, το δουλεύεις έτσι. Αυτό είναι μια φωτογραφία του πρωτότυπου του ίδιου που έχουμε αντιμετωπίσει, το οποίο φέραμε εδώ φυσικά να σας το δείξουμε. Βλέπετε το keyboard συνδεδεμένο με pin-outs απευθείας στο Arduino, στα digital input-output pins, τα οποία είναι φυσικά τα ορίσματα μας ως input. Βλέπουμε το RFID breakout module, το οποίο έχει 4 καρδιά και πάνω είναι 2 καρδιά και πάνω απευθείας για τη σηριακή. Να πούμε κάτι σημαντικό αυτό. Ναι, πες το. Εξαισθαντώ. Γιατί δεν έχει το... Okay, λοιπόν, εδώ έχει 4 βαράκια. Συμβαίνει, συμβαίνει το εξής. Στο RFID reader δεν μπορώ να στείλω δεδομένα. Είναι reader, διαβάζεται. Περνάω με κάρτα και μου στέλνει δεδομένα. Δεν μπορώ να στείλω κάτι στο RFID, τι να στείλω. Έτσι. Ωστόσο, τι συμβαίνει, συμβαίνει το εξής. Η βιβλιοθήκη που αναφέραμε πριν, η New Software CLR, ο developer που την έφτιαξε, η κλάση που φτιάχνει ένα object για να κάνουμε, ας πούμε, σειριακή επικοινωνία με ένα module, πρέπει να πάρει οπωσδήποτε και transfer γραμμή, wire. Δεν σκέφτηκε όμως ότι υπάρχουν και modules τα οποία μόνο δίνουν δεδομένα ή μόνο παίρνουν δεδομένα. Εντάξει, θα μπορούσε να πάρει κάποιους constructors μόνο για read, μόνο για write. Στην ουσία όμως δεν το χρησιμοποιούμε το δωράκι αυτό, έτσι, το χρησιμοποιούμε για άλλο λόγο. Αυτό απλά υπάρχει καθαρά για να δουλέψει ο κώδικας που πώς έγραψε, ας πούμε, και δουλεύει σε κάποιος. Πιο κάτω βλέπετε το σπικεράκι, απευθείας αυτό συνδεδεμένο με ένα πιν. Το ένα πάει στην κλίση και το άλλο πάει στο πιν. Το άλλο είναι στην τροφική απευθεία. Το VR module πάνω αριστερά, το σπικεράκι, δύο καλώδια τροφοδοσία πάνω στο raster και άλλα δύο πάνω στο Arduino input output digital pins. Το λεδάκι για το status, το status το δίνουμε και από το αναμέθοδο αυτοκοπήσεις, το δίνουμε με το σωστό ή λάθος με το speaker out. Όταν τελειώσει όλη η τρεις καταστάσεις της αυτοκοπήσεις και το πίσω που περνάμε, είμαστε ok, ανάβει το πράσινο για να μας δώσει... Δες το λέτε, φυσικά μπορούμε να βάλουμε ένα ρελέ. Μπορούμε ένα ρελέ, οτιδήποτε έτσι. Τελειώσει μια πόρτα, έτσι. Συμπερνάει, ανοίγει η πόρτα. Αυτό τώρα μπορείς να το επεκτείνεις και να το κάνεις κανονικά συστήματος. Θα χρειαστείς τίποτα ενισχυτές σήματος. Τίποτα, όπως είπαμε, ρελέ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανάλογα το... Όχι, όχι. Τι θέλω να σας πω. Αν μεγαλώσει τα καλώδια, μεγαλώνει και η απόσταση από οποία στέλνει το σήμα. Ναι, φυσικά, αν πάμε πολύ μακριά και τα λοιπά, γιατί εδώ έχουμε 5 βόλτ μόνο, έτσι θα χρειαστούμε ενισχυτές, σωστό. Αν πάμε... Απλά το εξωτερικό κύκλωμα που θα σηματοδοτήσουμε. Καλό είναι μετά να πάμε ένα φύγμα το ψηφιακό, αν θέλουμε να πάμε μακριά και να πάμε σε αναλογικό. Μεγαλύτερη στάση κτλ. Να πούμε ότι το κύκλωμα είναι πρωτότυπο, έτσι δεν έχουμε κάνει PCB εδώ πέρα. Για τον εξής λόγο, μπορούσαμε εύκολα να αλλάζουμε, να το αποκλείουμε το κύκλωμα και το παρουσιάζουμε σαν πρωτότυπο, έτσι. Συνήθως πάνω στο ράστρο να δουλέψει, κάνει πρωτότυπο κύκλωμα και εύκολα στο μέγιστο. Κάναμε κάποιες πωλήσεις βέβαια εδώ πέρα στο κύκλωμα και το βάλαμε στους πέντες οι οποίοι είναι. Στα breakout, ας πούμε, και στα όλα τα μόνο που χρησιμοποιήσαμε και τα σύνδεση, βάλαμε τα πινάκια για να προσθέσουμε πάνω στα ράστρα. Από εκεί πέρα δεν χρησιμοποιήσαμε κάτι άλλο. Απευθεία σύνδεση με το Arduino. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Απευθεία θα περάσουμε στο να σα το δείξουμε και να ρωτήσετε. Έχουμε κάποιο BOM, έτσι, Bill of Materials.
με κάποιες approximate pricing, δηλαδή όχι ακριβές τιμές από κάποια e-shop κτλ. Που έχουμε βρει. Το Arduino κοστίζει περίπου στα 25 ευρώ. Και πιο φθηνά πώς το βρίσκει. Σίγουρα πώς το βρίσκει και φθηνά. Κάποιες ενδεικτικές τιμές είναι. Ποια είναι πώς είναι. Το συγκεκριμένο που έχουμε εδώ είναι το Do Milanove, αλλά πολύ καλά εύκολα μπορεί να σου βρεθεί οτιδήποτε από τα... Και από το Uno όμως. Και Uno και Max, έτσι. Η μόνη διαφορά του Uno με το Do Milanove είναι πώς μιλάς με τη σηριακή του. Το Arduino έχει FTDI, όπως είχε και το Breakout μόλις που σας δείξαμε. Το Uno δεν έχει FTDI κύκλωμα και προγραμματίζεται πιο γρήγορα, αυτό που έχει ένας δεύτερος μικρολεκτής, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να δουλεύει ως μετατροπέας σημάτων USB σε σηριακή. Προς τον κυρίω Atmel, μικρολεκτή που έχει το πρόγραμμα μέσα, έτσι. Το VR-Boot Module το έχουμε βρει στα 39 ευρώ. Έναν RFID sensor μαζί με το breakout είναι κοντά στα 37 ευρώ. Το keypad module είναι πολύ φθηνό, είναι μόνο input κτλ. Έχει 3 ευρώ. Το ίδιο το πιέζω το σπικεράκι, το έχουμε βρει και με 1 ευρώ. Νομίζω και ίσω και πιο φθηνά. Αυτά μπορούμε να προχωρήσουμε στην ίδια την υλοποίηση και κάποια resources. Θέλετε λίγο κώδικα, αν θέλετε, όχι γραμμή-γραμμή, προς το κάποια building. Κάποια building blocks, έτσι. Κάποια βασικά, ειδικά για το FSM που βασιλωθήκαμε εκεί, ήταν το πιο βασικό στοιχείο. Κάποια κομμάτια τα οποία είναι... Και για την υλοποίηση του συστήματος. Όσο υπάρχει στο εργαστήριο, θα το δείτε αν θέλετε να μας. Πραγματικά γρήγορα, γιατί η ώρα είναι και... Λοιπόν, αρχικά το πρόγραμμα αρχικοποιεί κάποιες βασικές μεταφράσεις. Είναι προσύγχρονο programming, δεν είναι όπως το λέγαμε. Εντάξει, είναι solid code. Μιλάμε για ένα σωστό μέγα εδώ πέρα. Αν και θα μπορούσαμε να παίξουμε με κλάσεις, αλλά μπορεί να μην έχει τόσο απόδοση στο αθλητικέ σου. Σε εκείνη την τάξη control, κατά τα άλλα, εντάξει, είναι open source το project. Μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο σύντομα να πάνε πάνω. Σύντομα να είναι έτοιμο όλο το υλικό. Φυσικά. Να δούμε κάποια βασικά πράγματα. Καταρχήν, οι γλώσσες, οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούμε, οι σύστημα που πέραμε και το FSM, η νιώσο φυσίδα και το κύπα. Δύο βιβλιοθήκες που φτιάξαμε εμείς, ουσιαστικά δεν είναι standard libraries, κάπως είναι προτείνω. Είναι αυτές που έχουμε το μόνο του κομμουνικές οπότε και τα pitches που είναι ουσιαστικά οι συχνότητες. Να δούμε λίγο το VR-Bot πρότυπο. Εδώ μέσα αυτό έχει τίποτα του ιδιαίτερο, απλά σταθερές. Στοιχήσεις. Έτσι μιλάμε τώρα πριν. Του παίρνω break, sleep, knock, level, button, start και έτσι μιλάμε και το ρυθμίζω σαν ένα modem φανταστικό. Ό,τι του στείλω δηλαδή ω text μέσα από τη Συριακή. Χαρακτήρες λέγεται. Χαρακτήρες είναι, ok. Τις μεταφράζεις σε εντολές. Τις οποίες περιγράφονται εδώ φυσικά. Success κτλ. Μου λέει το Arduino, α πούμε, έγινε σωστή αναγνώριση. Ή δεν έγινε σωστή αναγνώριση. Ή α πούμε, time out. Δεν είπε στην ώρα που έπρεπε να πει τη φράση, ας πούμε. Έχει διάφορα. Αυτά από τα δάση μπορείτε να είναι ακριβώς τι είναι το καθένα. Το pitches έχει τις συχνότητες, ουσιαστικά είναι απλή αριθμή, έτσι. Εδώ μπορείτε να δείτε τις στοιχήσεις, πάλι εδώ. Τις νότες. Νότες. Είναι απλή αριθμή. Έτσι που πάρα αξιτικά. Όσο πιο high pitch είμαστε. Αλλά αυτό είναι το δικές σας μετρήσεις, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Όχι, αυτό το pitch σε αυτό το πράγμα υπάρχει. Αυτό εδώ θέλει από εκεί ώρα να το στάσει. Για το pitch υπάρχει. Εμείς χρησιμοποιούμε κάποιες από αυτές τις νότες για να παράγουμε τον ήχο του σωστού. Απλά δεν είναι μικροθήκη του Big Gang Include, δεν προσφέρει ένα H και ένα CPP, ας πούμε. Είναι μικροθήκη που είχαμε σταθερές. Και Big Gang Include. Λοιπόν, εδώ είναι το κυρίως που γράψαμε εμείς. Κάνουμε λοιπόν τις μικροθήκες, τις τοπικές. Κάποια defiance, ας πούμε, παράδειγμα, μπορεί να προσφέρουν δύο καταστάσεις. Μια κατάσταση είναι να πετάσεις τη σειριακή μηνύματα debugging. Μπορώ να συνδέσω το σύστημα στο υπολογιστή με USB καλώδιο και να βλέπω και, και να βλέπω και στη σειριακή μου μηνύματα debugging. Έτσι, δεν υπάρχει εδώ φόνη να βλέπω ότι δούλεψε ή δεν δούλεψε. Πρέπει να κάνω ένα λαμπάκι, hello world, ας πούμε, να βλέπω ότι έφτασε μέχρι εκεί, δούλεψε ή δεν δούλεψε ή με τη σειριακή. Ωραία. Αν θέλουμε το καταργούμε. Να πετάει την ασυριακή, εκεί το ενολοποιούμε. Και εννοείται πως άλλοτε όταν είναι φως πιάνει λιγότερο χώρο το firmware μέσα στον Arduino, όταν είναι λεπτούν πιάνει μεγαλύτερο χρόνο. Έτσι. Μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Αυτό μας βοήθησε πολύ για να κάνουμε debugging. Λοιπόν, εδώ έκανα το I.O.
τα pins, έτσι. Ποιο είναι το pin που χειρίζει το ρελέ, ποιο είναι το pin του το μεγαφωνάκι, τα RFID. Βλέπετε ότι δύο, αλλά μόνο να χρησιμοποιείται. Αλλά πρέπει να δηλώσουμε και ένα ακόμα το pin. Ένα receipt και ένα transmit, αλλά είπαμε ότι το transmit δεν χρησιμοποιείται. Να, πρέπει να το δηλώσει. Αυτά τα ορίζετε εσείς, δηλαδή. Ναι, 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 φυσικά. Φυσικά. Μπορείς να τις κάνεις στα 11 του. Αυτά τα νούμερα εδώ αντιστοιχώ σε αριθμό pin-out του Arduino. Πού θες να τα συνδέσεις εσύ. Έτσι. Ωραία. Έχουμε επίσης πινάκια για το VR-Bot. Στέλνουμε και παίρνουμε. Τα δηλώνουμε ως μεταβλητές και μετά τα αντιστοιχίσουμε σε pins. Ναι. Εδώ πέρα δηλώνουμε πιάση το keypad. Έχει 2, 4, 6, 7 ποδαράκια. Ωραία. Κάποια είναι για γραμμές, κάποια στήλες. Και όταν θέλω να εξετάσω συγκεκριμένα. Επιλέγω τις γραμμές και τις στήλες. Okay. Έχει 7 ποδαράκια. Εντάξει. Γιατί έχει 4 γραμμές και 3 στήλες. Και τα ποδαράκια που ορίσαμε εμείς ποια θα είναι, είναι αυτά. Τα συνδέσαμε σωστά εκεί πέρα. Έτσι. Και για τον καθένα ο κάθε συνδυασμός, 8-5, 8-4, 8-3, 8-2, έχει τις αντίστοιχες τάσεις οι οποίες μεταφράζονται σε... Έτσι. Λοιπόν, εδώ ορίζουμε το ρυθμό, το baud rate, για κάθε ψηφιακή επικοινωνία και για την ψηφιακή υπολογιστή, αν θέλουμε. Βλέπετε, αν είναι ενεργοποιημένο το CNN, αυτό. Έτσι, πάω κάποιες φορές που δεν θέλουν να τρέχουν, ας πούμε. Βέβαια, θα μπορούσε να μπει σε ένα wrapper αυτό το πράγμα, design pattern και αυτό, για να μην έχεις αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, το baud rate του RFID, το VR's Bottom, το έχουμε ήδη, έτσι. 1600 bits per second. Τώρα, το FSM, όσο αφορά για το FSM μεταβλητές. Εδώ έχουμε ένα πίνακα, ωραία, ο οποίος έχει states. Εντάξει, τα states είναι objects. Στο stage, όταν φτιάχνουμε ένα state, δίνουμε εδώ πέρα ουσιαστικά ένα function pointer. Εντάξει. Αυτό το πράγμα δηλαδή υπάρχει σαν ρουτίνα στη συνάντηση παρακάτω. Δηλαδή υλοποιούμε παρακάτω και κάνουμε έτσι. Όπως το όνομα ενός πίνακα μόνο είναι ένας δείκτης προς το πρώτο στοιχείο, έτσι και το όνομα μια συνάντηση μόνο είναι ένας pointer, ο οποίος δείχνει τη συνάντηση. Εντάξει. Εδώ άρα έχουμε ένα πίνακα. Καλούνται δηλαδή και την ίδια τη state, την ίδια τη συνάντηση. Έχουμε ένα πίνακα από state objects, που κάθε state object μέσα και η ρουτίνα θα καλεί. Όταν θα μπαίνει στο state αυτό, ποια ρουτίνα θα καλεί για να χειριστεί το εκάστοτε authentication. Τρία είναι authentication. Έχει σχεδιαστεί το λογισμικό έτσι, ώστε να μπορεί να αλλάξει τη σειρά του. Μπορεί να αλλάξει τίποτα άλλο στον κώδικα έτσι. Αλλάζει τη σειρά του state και ωστόσο συνεχίζει και δουλεύει με την άλλη σειρά. Έτσι. Αυτό το state, αν καταλάβω καλά, είναι ο τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει να κάνει το authentication. Δηλαδή, αν πρώτα θα ναι, σειρά του διόρθωση. Πρώτα θα μιλήσει και πρώτα θα μιλήσει. Για τον μεθόδο να θετικοποιήσει. Εδώ ρίχνω ποια σειρά θα. Σε εκείνο τον κύκλο που είχαμε πει πριν. Ναι, η υλοποίηση του κύκλου. Η υλοποίηση γίνεται μέσα στο κάθε. Ο κάθε κύκλο υλοποιείται μέσα στι ίδιε συναρτήσει. Και εδώ είναι η λειτουργία του κύκλου. Τα βελάκια του κύκλου δηλαδή. Πολύ ωραία. Είναι ένα μικρό δουλεύω. Λοιπόν, επίση το FSM το οποίο για το κύριο object είναι αυτό. Και του δίνουμε το πρώτο στοιχείο του πίνακα. Όταν θα ξεκινήσει το FSM να ξέρει από ποιο πρώτο. Θα ξεκινήσει. Ξεκινά το μηδενικό του πίνακα που το στέλνει αυτό. Οπότε θα ξεκινήσει το FSM να ξεκινήσει από την αναγνώριση RFID. Ωραία. Επίσης, επειδή θέλαμε και να μπορούσε να αλλάζει δυναμικά τη σειρά με την οποία θα τρέχουμε το factors και δεν θέλουμε να ορίζουμε μέγεθος. Πάρα να θέλουμε εσά με το factor authentication, φτιάχνουμε εδώ πέρα μια συνάντηση. Υλοποιώ το state και πάω εδώ πέρα και προσθέτω μια ακόμα γραμμή. Αν είχαμε μέγεθος εδώ πέρα, δεν θα θέλαμε να το αλλάζει γι' αυτό, το βρίσκουμε δυναμικά εδώ πέρα. Ουσιαστικά εδώ πέρα βρίσκουμε δυναμικά το μέγεθος του πίνακα. Εντάξει. Ουσιαστικά διακόπτω τα bytes. Για την τεχνική που εφαρμόσαμε για να μην κάνουμε. Μια τεχνική. Στο για να μην κάνουμε συνέχεια να δηλώνουμε το τον αριθμό και το μέγεθος. Αν θες να βάλεις ένα state, πρέπει να το άλλαζε. Να βάλεις εδώ 4, ας πούμε. Από 0 ως 3. Λοιπόν, εδώ βρίσκουμε δυναμικά το μέγεθος του πίνακα. Εδώ ορίζουμε ποιο είναι το αρχικό state. Αυτή μεταβλητή κατά το state που είμαστε. Ξεκινάμε από το πρώτο. Εντάξει. Current state. Έτσι. Όχι το σύστημα FSM. Όχι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα κάποιες μεταβλητές πρέπει να κάνουν την επικοινωνία με το VR-Bot που κάνει την αναγνώριση φωνή. Πόσο διαρκεί, ας πούμε, ένα bit σε διάρκεια όταν στέλνω, και είναι σειριακή, είπαμε έτσι. Όταν λέω γράψα από το byte, γράφει bit-bit. Εντάξει, δεν είναι παράλληλο. Πόσο διαρκεί κάθε bit, αυτό το ρυθμίδι το βρίσκουμε έτσι. Με τον μπάτρι που έχουμε πάλι, 900. Λοιπόν, αυτό είναι από τον data set που προκύπτει, το πώς βλέπει το οποίο χρειάζεται πριν μιλήσουμε. Έτσι, πριν δηλαδή, να περιμένεις 200 μιλισεκόντς. Μετά την υλοποίηση στην καθίδρυση της σύνδεσης. Μεταξύ μόντους και σύνδεσης. Υπάρχουν και άλλα modules που θέλει να βάζει delay. Είχε ένα pin module,
το οποίο αντιλαμβάνεται κίνηση στον χώρο, επειδή δουλεύει παθητικά, σου λέει, ας πούμε, 2 δευτερόλεπτα, πρέπει να περιμένεις για να γνωρίσεις τον χώρο. Δηλαδή, και μετά να αρχίσεις να βλέπεις αν υπάρχει κίνηση. Εντάξει, όταν δουλεύουμε με εξωτερικά modules, πάντα κοιτάμε τα spec τους για να δούμε τι διαδικασίες έχουμε. Μια ρομπότ κάνει να γνωρίσει κάθε 18 ώρα. Ξεκινάει ένα session, περιμένει 18 ώρα. Αν πει σωστά το face, σου λέει περνά. Αν το πει, κλείνει, ξαναδεί καινούριο. Έτσι, αυτό το πράγμα έτσι δουλεύει. Εδώ έχω γνωρίσει 18 ώρα. Και το language 0 είναι το English, το οποίο είναι το εξή. Η αναγνώριση πολύ είναι ένα θέμα δύσκολο. Με συχνότητες, χρειές, έτσι είναι πολύ πρόκειο. Όταν ξέρουμε ότι χρησιμοποιούμε αγγλική γλώσσα, για παράδειγμα, ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται μέσα για την αναγνώριση της φωνής λαμβάνει υπόψη κάποια φωνήματα και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την αγγλική φωνή. Είναι βοηθητικό. Και αυτά είναι προκαθορισμένα επίσης στο σπέκ. Εμείς το έχουμε προγραμματίσει με ελληνική φράση. Έτσι. Δεν σημαίνει όμως επειδή βάλα English δεν θα το βρείτε. Εντάξει, αυτό. Απλά θα ήταν καλύτερο αν έβαζα Greek, ας πούμε. Έτσι. Το οποίο το υποστηρίζει το κάτι τέτοιο όπως βρείτε. Σαν ρύθμιση. Παρ' όλα αυτά, να γνωρίζει μια χαρά τελικά το πρόβλημα. Εντάξει, τώρα, εδώ είναι το μεταβλητή που έχουμε να κάνουμε το RFID. Ουσιαστικά εδώ πέρα είναι το object το οποίο χειρίζουμε το RFID. Μπορώ να πω add system RFID write, add system RFID read, add system RFID flush. Σβήσε αυτά που έχει στο buffer, δεν με νοιάζουν. Έτσι είναι input output object αυτό το πράγμα. Επειδή φτιάχνουμε μια new software. Βάζουμε δηλαδή κοδαράκια εδώ πέρα, από διαβάζει και πού στέλνει. Τώρα, τα RFID tags που χρησιμοποιούμε έχουν ένα frame. Έτσι είναι ένα frame. Έχει header, trailer. Και έχει κάποια άλλα bytes, τα οποία είναι το format. Ωστόσο, το ID της κάρτας, αυτό που είναι μοναδικό κάθε φορά, είναι 10 bytes. 10 ψηφία, 16 αγγλικά. Ωραία. Εντάξει, εδώ είναι ο κωδικός που μόνο αυτόν δεχόμαστε, τίποτα άλλο. Έτσι, αν θες να αλλάξεις το οποίο δηλώσει το βαλικό, ναι. Αν θες να αλλάξεις, πρέπει να φέρεις το master, ας πούμε, το plugin και να σπορματίσεις κανένα από την αρχή και για φωνή και για κωδική και για password. Να τα αλλάξει όλα και να είναι μοναδική εφαρμογή πάλι. Έτσι. Καλά, αυτό είναι temporary buffer που διαβάζει αυτό που δίνεις και μετά συγκρίνει αυτά τα δύο αν είναι ίδια. Για να δει αν πέρασε. Εδώ το keyboard. Αντίστοιχα το keyboard. Δυναμικά επίσης πόσες γραμμές είναι, πόσες στήλες. Από πάνω που θα μπορέσει τα πινάκια. Εδώ ορίζουν τα keys. Έτσι, όπως είναι στο πληκτρολόγιο. Εδώ πέρα μπορούν να βάλουν ό,τι θέλουν. Όχι απαραίτητα αυτά που έχει πάνω εδώ. Μπορούν να βάλουν και τα διεξαντικά εδώ πέρα. Και όταν πατάει το ένα, να με πιστεύει το Α, όταν πατάει το Β, να με πιστεύει το Β. Οπότε μπορεί να στείλουν και μήνυμα, αν φτιάχνουμε ένα κινητό παραδείγμα. Φυσικά. Επίσης μπορείς να κάνεις πολλαπλών λειτουργία. Διαστάσεις. Ανάλογα τι διαστάσεις πίνακα φτιάξουμε εδώ, μπορούμε να κάνουμε. Επίσης μπορώ να βγάλω αυτές τις γραμμές και να κάνω όλα αυτά εδώ πέρα. Τα τέσσερα. Και να παίζει μόνο τα τέσσερα πάνω αριστερά. Να τα έχει καλά για. Ναι, ναι. Δεν θα τα αναγνωρίζει καν. Εμείς θέλουμε όλα εδώ πέρα να τα αναγνωρίσει. Αυτό το σύμβολο το έχουμε για enter. Ο χρήστης βάζει το κωδικό όσα νούμερα θέλει. Έχει και ένα όριο για να μην κάνει stress. Βάζει γέμισο μπάφι και κρασάρι το. Βάζει μέχρι και τα δύο. Πάνω από τα δύο νούμερα που να θυμάζει. Και όταν καλύψει το κωδικό, πατάει enter που είναι αυτό το πλήκτρο. Το έχουμε όλοι παρακάτω που είναι το enter. Και τότε ελέγχει αν είναι ίδιο. Δεν θέλαμε να ελέγχει κάθε φορά που πατάσει νούμερο. Γιατί θα μπορούσε να βάλει 10 λάθος και να κάνει τι λάθος και να καταλάβει ότι ο κωδικός το σωστό είναι 10 νούμερα. Γι' αυτό φτιάξαμε το temp password. Το temp password. Και το έδωσε συνολικά όλε τι. Δηλαδή αντί να συγκρίνει ένα. Αντί να συγκρίνει κάθε φορά που πατά το κωδικό. Πάνω δεκαπλά στη δουλειά. Περιμένει μέχρι να πατηθεί το enter. Αυτό το λόγο δεν μπορεί να ξέρει ούτε το μήκο του σωστό. Αν έχει 4 ψηφία, παίρνει 4 ψηφία. 4 ψηφία αν έχει. Όχι, και το μέγεθος, αν είναι λάθος, πάνω από 4, είναι λάθος συγκεκριμένη. Τώρα του λες να βγάλει μήνυμα, αλλά αυτό το. Μα έβαλε μόνο και σειρά, έβαλε και 4 πρώτα τα σωστά ή 4 τελευταία. Όσο είμαι πάνω από 4, είσαι λάθος. Πάλι σωστά. Είσαι εκτός. Έτσι, συνεχίζουμε. Άλλη μια ερώτηση που έχουμε. Αναλόγως το τι που θέλετε να διαλέξετε, οτιδήποτε δεν μπορείτε, οτιδήποτε. Πρέπει να αλλάξετε εδώ πέρα τη σειρά ή κάτι τέτοιο. Ναι. Μπαίνουν μέσα στο κινητό και αλλάζουν. Επειδή το Arduino κοινά βαδαλάκια τα χρησιμοποιείτε είσοδο είτε έξω από κάποτε. Οπότε έτσι, κάποια πίνηση είναι και για είσοδο και για έξω. Πρέπει να πει στο Arduino, τώρα Arduino εγώ, σε κάνω σε ένα pin 10 input. Ο
Οπότε όταν θα βάλει VR Bot Mojo πρέπει να το βάλει εκεί, δεν μπορεί να το βάλει δίπλα. Το οποίο μπορεί να είναι output. Και εννοείται όταν αλλάζει το input output mapping πρέπει να το βάλει και στον κώδικα. Έτσι. Και σε FPGAs είναι αυτό το πράγμα. Σε τα FPGAs που προγραμματίζουμε επίσης κάνουμε έχει ένα δίνα IO mapping. Συνεχίζουμε. Τώρα το object το οποίο χειρίζεται όλο το keypad, όπως το object που χειριζόταν το RFID ήταν Alt System RFID, τώρα έχουμε Alt System keypad. Αυτό εδώ πέρα του δίνουμε όλα όσα φτιάξαμε, πόσες γραμμές στήλες, ποια είναι τα pins των γραμμών, ποια είναι τα pins των στυλών και το κύμα που είναι αυτό. Εντάξει. Και έχει τα voltage levels μέσα και το parsial και το αμέ. Να πω κάτι σημαντικό, αυτό το object τώρα έχει πολλά get key, πάρε κουμπί, ας πούμε, έχει κάτι να τα δούμε. Τώρα, debounce, σημαντικό πράγμα. Όταν πατάμε το κουμπάκι, στέλνει συνέχεια τάση. Οπότε εγώ μπορώ να πατήσω μια φορά και να μου στείλει 15 φορές όταν πατήσω το κουμπί. Έτσι. Βάζουμε την bounce time, όχι αυτό το hold time, συγγνώμη πάνω. Εδώ βάζουμε την bounce time, που σημαίνει τι. Όταν πατήσω εγώ το κουμπάκι, θα στείλει σήμα ότι πατήθηκε το 2, αλλά το επόμενο, αν το έχω πατημένο, το επόμενο σήμα που θα στείλει ότι ξέρει πατήθηκε πάλι, θα είναι μετά από 200 μιλισέκοντες. Έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να κάνει φυσιολογικά αυτό το πράγμα. Αν το βάλω εδώ. Κάθε χρήση στο κουμπί δηλαδή. Άλλο το πατάει για δύο, για μικρό, για ένα θέλω. Άλλο το πατάει για δύο π.χ. Άλλο αργεί, άλλο πατάει. Εντάξει, το φυσιολογικό είναι αυτό. Έχουμε βάλει χρόνο και για το debounce time το οποίο ελέγχει αυτό το πράγμα. Αν βάλω εδώ 2 δευτερόλεπτα και το πατήσω, θα στείλει σήμα και ενώ το έχω πατημένο, μετά από 2 δευτερόλεπτα θα ξαναστείλω την πατήση. 250 είναι 0,25 του σεκόντου. Ναι, είναι μικρό χρόνο έτσι. 250 μιλισέκοντ. Αν το πατήσει για ένα δευτερόλεπτο. Εντάξει, εδώ λέτε για ένα τέταρτο το λέω. Αν το πατήσει για ένα τέταρτο, δεν θα το πάρει 4 ώρε όμω. Αν αυτό είναι 0, το παίρνει συνέχεια. Ναι, όχι, όχι. Το πατάω. Και αντί να το πατήσω έτσι, το πατάω έτσι, το πατάω λίγο πιο άργα. Υπάρχει περίπτωση, αν κάνει το διπλάσιο χρόνο, δηλαδή 500 μιλισέκοντ, να το πάρει δύο φορέ. Ναι, υπάρχει. Αν το πατημένο μια και εσύ, αλλά αν το πατήσω, γι' αυτό πρέπει λίγο να έχει. Προς τα πάνω. Αυτές τις τιμές εδώ είχαμε θέσει την κόλαση. Ναι, από πόσο, δηλαδή, από ποιο σημείο και πάνω το μετράει δεύτερη φορά. Μπορείς να το ορίσεις αυτό. Ναι, από τη στιγμή που πατάς. Τώρα, αν ξαναπατήσεις μέσα στο διάστημα 250 μιλισέκοντ συγχρονικά, δεν θα το δεχθεί. Αν στα 251 μιλισέκοντ που πέρασαν πατήσεις, θα το δεχθεί. Α, δεν θα το δεχθεί και στο διάστημα. Όχι, αυτό λέμε, αυτό το αντιπάρουσο. Από τη στιγμή που το πατήσει και 250 μιλισέκοντ. Ναι, 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 ότι είσαι αφηρημένο. Δηλαδή, και το πατά και μετά να σκεφτεί το άλλο, ξέρει, μπορεί να κάτσει ένα δεύτερο. Ναι, ναι, ναι. Αν θα το πάρει 4 φορές ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Και αν θα το πάρει 4 φορές ή θα το πάρει 3, γιατί ανάμεσα στα 250 κάνει 100, ξέρω εγώ, μιλισέκοντ break. Αυτό το πράγμα. Αυτό θα συμβεί. Το φυσιολογικό είναι να βάλει εδώ ένα νομεράκι, το οποίο το έχει βγει από τέστινγκ. Μισό αυτό, έτσι, το φυσιολογικό και αυτά. Επομένως δεν μπορεί να βάλεις 3, ας πούμε, γιατί θα πρέπει να περιμένεις 3 δευτερόλεπτα για να πατήσεις το επόμενο. Δείτε, ας πούμε, στο μισολεπτό στον υπολογιστή. Έχει, ας πούμε, στο keyboard παράδειγμα, πατάς το κουμπί και στο βγάζει το key πιο αργά. Ρυθμίζεις λίγο, πατάς και στο βγάζει. Το δέχεται. Αυτό είναι η ρύθμιση αυτή. Αν το έχετε δει κάπου, ας πούμε, στη ρυθμίση του keyboard. Δεν θα κολλάει. Είναι λεπτή αυτή η τιμή τότε, γιατί δεν μπορεί να βάλει όμως πολύ μεγάλο, ούτε και πολύ μικρό φυσικά. Εγώ αυτό που το κάνω είναι μπορεί να βάλει μια τιμή καθυστέρηση. Δηλαδή ότι ναι, θα το πατά 250 μιλισεκόντ για να το πάρει, αλλά για μισό δευτερόλεπτο, ό,τι και να πατήσει, δεν το δέχεται. Αυτό είναι. Αυτό είναι λεπτή αυτό που πατά. Αν βάζαμε εδώ 500, που είναι 500 μιλισεκόντ, δηλαδή μισό δευτερόλεπτο, αν το πατούσε. Και το έχει πατημένο, δεν θα έπαιρνε στο μισό αυτό που ξαναλέω. Αν το πατήσει για λιγότερο από 250, πάλι θα το πάρει. Δεν θα το πάρει. Όχι, αν υπερβεί στα 500 θα το πάρει. Έτσι αυτό. Το οποίο αν υπερβεί στα 500 δεν είναι η τυπική χρήση. Είναι χρήση που το κάνει ο άλλο για να παίξει με το σύστημά σου. Πατάει το λαπίκο, πατάει και το άλλο μαζί, παίζει. Και να κάνει διάφορα. Απλά το βλέπω σαν επίκταση αυτό που ο Χρήστης ξέρει. Δηλαδή, να λέω Χρήστης ότι δεν φτάνει μόνο να ξέρει το κωδικό, αλλά. Να το κάνεις πιο πολύ νομικά και να το συνδυάζει και με αυτόν τον τρόπο. Ναι, να το συνδυάζει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό μπορεί να το κάνει θες, να δει τους χρόνους και να δει το εκτός του που στέλνει αυτός. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες όσον αφορά ο άλλος από πεζίνο.
Επίσης υπάρχει και μια ακόμα μεταβλητή, παιδιά. Hold time. Hold time. Αυτό πήγαινε από τόση ώρα, αλλά... Όχι, πες εσύ. Hold time τι είναι. Μετά από πόσο χρόνο θα καταλαβαίνει ότι είναι πατημένο κουμπί. Αυτό στέλνει συνέχεια. Έτσι. Αν το έχω πάνω από μισό λεπτό πατημένο, καταλαβαίνει ότι είναι πατημένο το κουμπί. Και πόσες φορές το πιάνει όμως. Δύο φορές το πιάνει. Στην προηγούμενη περίπτωση. Πού? Εφόσον έχεις χρόνο, το πατάω αυτό. Το πατάω και το έχω 250 μιλισεκόντ. Αλλά όταν το έχω παραπάνω από 500 σημαίνει ότι το έχω πατήσει μία φορά. Όχι, όχι. Αυτό εδώ πέρα χρησιμοποιείται σε αυτό και ναι. Δηλαδή αν πατήσω και ξαναπατήσω γρήγορα, δηλαδή ας πούμε πατάω. Πέρα 250 μιλισεκόντ χρόνο για να καταλάβει το σύστημα ότι πατήθηκε για ένα ακόμα κουμπί, να το πατήσω. Ναι. Ωραία, αν το πατήσω στο μικρότερο χρόνο με 250 μιλισεκόντ, δηλαδή έτσι, πολύ γρήγορα, θα το πάρει μία φορά. Έτσι. Ναι. Το hold time είναι να το πατήσω και να το κρατήσω πάνω από μισό αυτό το πατημένο. Θεωρεί ότι είναι πατημένο αυτή τη στιγμή. Και δεν θα το παίρνει συνέχεια. Θα το πάρει όμως δύο φορές. Όχι, θα πατάς να το παίρνει δύο φορές. Όχι, μία φορά το πάρει. Το πατάς συνέχεια. Αν εγώ το πατήσω συνέχεια. Και περάσει τα 500 μιλισεκόντ. Τα πρώτα 250 μιλισεκόντ το πιάσει μία φορά. Τα επόμενα 250 μιλισεκόντ το πιάσει δεύτερη φορά. Άρα στα 500 που πιάσει εδώ πέρα το πιάσει είναι δύο φορές. Και εγώ δεν έχω σηκώσει το χέρι μου το. Είναι ωριακό. Είναι ωριακό. Είναι ωριακό. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή θα δει στην παρουσίαση ότι δεν το παίρνει δύο φορές. Θα μπορούσα να βάλω αυτό 450 για να το πρόβλημα. Αλλά μιλάμε, θα πρέπει να πέσεις οριακά για να γίνει. Εντάξει, οκ. Βάζω εδώ το πώς το είναι και εσύ. Λοιπόν, after testing, καταλήξαμε. Εδώ πέρα έχουμε το πλήκτρο που είναι το Enter. Εδώ είναι ο μέγιστος κωδικός, ο έγκυρος κωδικός, που πρέπει να δώσει ο χρήστης. Εδώ έχουμε το ένα για να μην παιδευόμαστε. Πατάμε ένα και Enter, τη μία. Και ο Temple Buffer που κρατάει τον κωδικό στο χρήστη και συγκρίνει πάντα με το ποσοστό. Τώρα, όταν περνάς ένα factor authentication, παίζει μια μουσικούλα που είναι ας πούμε happy. Θες, όλα καλά. Happy is melody. Εδώ ένα σπίτι με τις νότες. Τις έχουμε ορίσει. Επίσης, δυναμικά βρίσκουμε το μέγεθος του πίνακα, πόσες νότες είναι, και η διάρκεια. Πόσο διάρκεια θα παίξει κάθε νότα. Αυτό είναι σαν αυτό που κάναμε κάποιος στα κινητά, έτσι, σαν παλιά τα κινητά. Ναι, 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 ναι. Εδώ είναι το duration της κάθε ενότητας που ορίζουμε. Ένα τέρα, το πρώτα όμως. Θα κάνουμε ένα τέρα τώρα. Ακούψε τι κανένα παίξει. Εδώ είναι όταν περάσει όλο το authentication και γίνει το authentication συντονικά, ανοίγει το ρελέ, ανοίγει η πόρτα και περιμένει τη δευτερόλεπτα. Περιμένετε δευτερόλεπτα. Έχω να πει σε αυτήν και μόλις φύγει, κλείνει πάλι μετά από δευτερόλεπτα. Πρέπει να ξαναπεί σε κατάσταση που εγώ αποτέλεσα. Είναι το access granted εφόσον τελείωσε η διαδικασία τη αυτοκτοποιήσεων. Πώ θα περιμένει για να πάει. Κατά από κάτι άλλο, το 3 λεπτό είναι λίγο. Εντάξει, έχει το λεμνήσει. Το ορίσαμε όσο χρόνο. Δεν σημαίνει τώρα το πράγμα. Όλα αυτά το παίρνει την κυρίω που σα έχω δείξει μέχρι στιγμή. Δεν σα έχω δείξει κώδικα business. Θα δώσω σε δρόμο. Λοιπόν, αυτό είναι delay time που καθορίζει όταν θα κλείσει πόσο ώρα θα κάνει. Beep. Άμα το αυξάσω, beep. Έτσι το beep το έχουμε σε κάποιες βάσεις. Λοιπόν, εδώ είναι ο handler. Όταν πατάω ένα key, αυτόματα καλεί το handler. Ωραία. Και χειρίζουμε το key. Και μπορώ να ξέρω αν είμαι pressed, released ή hold. Εντάξει, αυτά τα καταλαβαίνει από το hold delay time από αυτά εδώ πέρα. Εγώ έχω χειριστεί μόνο το pressed. Παίρνω το state από το keypad και αν είναι pressed, play deep. Οπότε το πατάς. Όλα αυτά τα τζάμπα θυμίσαμε τις φορές. Συγκεκριμένη. Έτσι σου πούμε. Έτσι να το σου πούμε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Όχι, χρησιμοποιούνται τα delay. Στα delay, σε το απλά delay time δεν έχουμε κάτι σε αυτά τα καταστάσεις. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι το play deep. Για πόση ώρα θα παίξει. Εντάξει, εδώ υπολογίζει το Big Duration, εδώ φτιάχνει το WAP, εντάξει ένα σήμα WAP, high low με συγκεκριμένο delay και περιμένει εδώ πέρα, αφού κάνει το... Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είναι η Play Sadness, η Sadness τι είναι όταν δεν περνάς με θετικές σου, καλεί τρεις φορές το Play Pip, λάθος, εντάξει.
Το happiness είναι το παρακάτω το οποίο δουλεύει με τις νότες πάνω που ορίσαμε και τη διάρκεια κάθε νότας. Εντάξει, παίρνει όλες τις νότες, υπολογίζει πάντα τη duration και με την tone παράγει το σήμα στο buzzer. Εντάξει, στο πιέζο buzzer, τη νότα τόσο χρόνο. Υπολογίζει ένα delay, να προλαβαίνουμε να ακούμε τις νότες, γιατί θα ακούμε ένα D τίποτα έτσι, ενώ παίζουμε νότες. Βάζουμε ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα, έτσι να ακούμε διακριτά τις νότες. D, D, D. Το οποίο έχει τυπικά δεικτικά βρεθεί ότι είναι ικανοποιητική τιμή εδώ το 30%. Αυτά όλα είναι τεστ, έτσι. Τώρα, η συνάντηση που κάνει η PARS ένα RFID όταν περνάμε την κάρτα, στέλνει δεδομένα στο RFID, στο Arduino. Εντάξει, πρέπει να τα κάνουμε PARS, να δούμε αν είναι έγκυρα. Γιατί άλλο μπορεί να ανοίξει επιτόπου με κεραία για να στέλνει ένα δροσήματα εδώ και έτσι. Πρέπει να δούμε ότι είναι σωστά. Έχει το frame, αρχή, τέλος, όλα αυτά. Εντάξει, εδώ πέρα γίνεται με βοηθητικές αναλυτές. Έχει checks αν εννοείται. Το passing του RFID tag. Το passing του RFID, εντάξει. Διαβάζουμε, ελέγχουμε το header. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το μέλλον. Έχει header, έχει trailer στο τέλος με κάποια πράγματα. Λοιπόν, εδώ διαβάζει λαμβάνει υπόψη τους κωδικούς με την εξαρτικό. Για να γίνει βάρη. Κάνει checks αν εδώ πέρα. Έτσι checks αν γίνεται. Ναι, μπορεί η κάρτα να στραβώσει κάτι, να μην σταθεί σωστά έτσι. Μαγνήτη όμως θα πρέπει να το βάλει περίπου. Αν ξέρεις να κάνεις τέτοια πράγματα και τα λοιπά και να κάνεις την κωδικοποίηση που θέλει το RFID tag για να διαβάσεις με μαγνήτη, ας πούμε, πάλι θα διαβάσεις όπως αυτό που θέλουμε εμείς. Θα πρέπει να το στείλεις αυτό που θέλουμε εμείς. Το οποίο είναι μοναδικό και δύσκολα. Brute force δηλαδή είναι 10 ψηφία, εντάξει. 16 αντικό κόμμα. Λοιπόν, εκτός για να το κάνω εγώ. Πρέπει να έχεις ένα RF generator, το οποίο παίζει αυτή τη συγκεκριμένη που παίζει ο Reader. Και άμα περάσει τώρα ένα φάκτο, έχει τώρα δύο δομές, έτσι. Ναι, μετά έχει ένα δύο. Λοιπόν, εντάξει. Εδώ έχουμε δύο συναρτήσεις που κάποιο πινάκι το κάνουμε high και περιμένουμε ή κάποιο πινάκι το κάνουμε low και περιμένουμε. Σαν facility. Εδώ πει την καλέρω, αν συμβεί κάποιο πάνω σύστημα επάπειρο, τι, εντάξει, δεν έχει εδώ πέρα, τα embedded δεν έχουν reset, εντάξει. Μέχρι να πατήσει hardware reset. Θα πατήσει το reset πάνω. Εδώ είναι η συνάντηση που κάνει την αναγνώριση. Επικοινωνεί με το VR Bot Module. Σε αυτήν να κάνουμε trigger, αναγνώριση το trigger μέσα που έχουμε βάλει. Και ανάλογα το αποτέλεσμα είναι με time out error ή recognized. Time out, force it. Error result, αν πίσω την άνευρα και δεν κάνει την αναγνώριση. Force it πίσω, αν πάμε καλά. Πίσω γίνεται εσωτερικά στο ίδιο το module. Ναι, VR Bot. Και μας θέλει μόνο success ή time out. Τώρα, εδώ είναι η συνάντηση που κάνουμε intelligence με το VR Bot Module. Όταν στέλνουμε δηλαδή στο target being high και περιμένω τόσο, καταλαβαίνει το VR Bot Module ότι ξέρει κάτι, κάποιο θέλει να μιλήσει μαζί μου. Έτσι. Ωραία. Η συνάντηση που παίρνω, στέλνω στοιχεία ή διαβάζω στοιχεία από το VR Bot Module, η μία είναι αυτή η οποία διαβάζουμε από το VR Bot, ωραία, σηριακά. Εντάξει, εδώ είναι σηριακή επικοινωνία, παιδιά. Θέλω να ξέρω πόσο διαρκεί ένα bit, θέλω να ξέρω τι πρέπει να στέλνω, πόσα bit, ένα byte, start το bit επίσης, και πόσο delay να περιμένω πριν στείλω κάθε bit. Είναι σειρακή επικοινωνία, έτσι όταν θέλω να στείλω ένα byte, ουσιαστικά τι θα κάνω, θα διατρέξω ένα βρόχο για τα 8 bit του byte. Θα κάνω εδώ πέρα με μάσκα, για να παίρνω κάθε φορά το εκάστοτε bit, και θα κάνω shift μετά κάθε φορά για να παίρνω το επόμενο. Δεν μπορώ να στείλω το byte. Τα commands δηλαδή που είχαμε δει στο. Επίσης η Write εδώ πέρα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έχει μια μάσκα, διατρέχει τη μάσκα. Ωραία. Και παίρνει κάθε bit. Αν είναι, κάνει end, διαδικάνει end, ένα, διχάει, μηδέν, κάνει low. Εντάξει. Παίρνει το byte και κάνει μάσκα επάνω του. Και ανάλογα με είναι το κάθε bit 1-0, στέλνει 1-0 στο transfer write. Τώρα, η detect είναι αυτή. Εντάξει, βλέπετε εδώ πέρα command success, command break. Είναι η δωρεός του πρωτοκόλου. Μας λέει το data εδώ. Τι κάνει, για να δεις άμα έγινε αναγνώριση πρέπει να στείλεις 5 φορές via bot write command break, κάνοντας send delay 100 μιλισεκόντ και μετά να εξετάσεις σε κάθε μία από αυτές τις 5 φορές, το κάνεις 5 φορές έτσι να πιάσει, παιδί μου. Δεν μπορεί να το κάνεις 5 φορές να πιάσει. Timings, έχω ότι υπάρχουν θέματα timings, έτσι. Όπως και θα πληκοντώσει τη τηλεόραση, όταν πατάτε εσείς το 1, μπορεί να στείλει το command 7 φορές, ας πούμε. Εντάξει. Για να σιγουρευτεί ότι ξέρεις κάθε το πάρει. Και αν δεχτούμε success, είναι η ιδέα, ας πούμε, ή μηδέν, ό,τι θες εσύ.
Εδώ ορίζουμε τη γλώσσα με αυτόν τον τρόπο. Εδώ κάνω recognize με αυτόν τον τρόπο. Το group εδώ ορίζουμε, το οποίο είναι trigger μας. Το set timeout. Check result επίσης. Μετά το recognition. Το μείον 1-2 που βλέπαμε προηγουμένως. Τώρα. Καταστάσεις. Εδώ είναι η κατάσταση που κάνουμε το keyboard. Έτσι. Όλος ο κώδικας που τρέχει για τη λογική του keyboard. Πώς δουλεύει αυτό. Ξεκινάμε. Πάρε ένα κουμπάκι από το keyboard. Έτσι. Διάβασε. Αν είναι έγκυρο, αν είναι ένα κουμπάκι από αυτά που υπάρχουν εδώ πάνω. Ωραία. Εξετάζει τάσεις εδώ πέρα. Έτσι. Τότε μπες μέσα σε αυτό το κομμάτι του κώδικα και εάν είναι το enter, αν δεν είναι το enter, βασικά πάμε λίγο κάτω στο έτσι εδώ πέρα που είναι πιο λογικό. Έτσι. Ναι. Παίρνει το κωδικό που πάτησε. Ωραία. Και αυτό που κάνει τι είναι. Εξετάζει, ωραία, εάν ο buffer που υπάρχει, όταν πατάς enter, σημαίνει ότι έχει ολοκληρώσει ένα κωδικό. Εξετάζει αμέσως τους buffers. Αυτό το τέμπλα είναι το εκπαιρέσιο που έχουμε κάνει. Αν που, με το πατάς enter να δείξω. Το πατάς enter πάει. Τρέχει το κύκλο του αν είναι αυθεντικό ή όχι. Εδώ πέρα. Αν είναι, play happiness, πάνε στο επόμενο state, το οποίο θα είναι το RFID, και αμέσως μετά, εντάξει, εδώ είναι η Συριακή, αν θέλουμε εμείς να βλέπουμε καλά πράγματα. Διαφορετικά, sadness, αν δεν είναι ο σωστός κωδικός, θα πατάς enter. Τώρα, καθώς πατάς και δεν έχεις πατήσει enter, βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Εδώ, είναι στο μέγεθος του. Που ελέγχουμε αν έχουμε περάσει το μέγεθος του buffer, αν το έχουμε περάσει sadness, αν είναι ζεστή, πέρασες και μηδένισε το buffer, το κωδικό του. Έτσι το ξεκινάει με πολύ σκοτεινό. Διαφορετικά βάλει στο μπάφι το κύκλο που πάτησε. Εδώ μπορεί να ορίσει και τρει αποτυχημένε προσπάθειε. Ναι, το έχουμε σαν σκέψη. Και έχουμε και σαν σκέψη ένα ακόμα. Αν μέσα από τη στιγμή που θα περάσει το πρώτο state, ανάλογα με τη σειρά που θα έχει βάλει, έτσι το κύκλο. Αν βάλει στο κωδικό. Αν μέσα σε 15 δευτερόλεπτα δεν είναι κανεί και τα άλλα δύο, είναι κάτι που μπορεί να κάνει με τι ώρε, α πούμε, για να περιμένει να ανοίξει. Οπότε σε 15 δευτερόλεπτα πρέπει να ξαναρισετάρει και να πάει στην αρχή. Και όταν μου πει εντάξει, τι έγινε. Δεν το κάνει, αλλά σε τάξει να προσπαθεί. Έχει ένα χρονικό περιθώριο 15 λεπτά. Όταν υπάρχει φυσική πρόσβαση, καλό είναι να. Υπάρχει όμω κάποιο που μπορεί να μετατράει, δηλαδή, εάν μετά από τρει προσπάθειε λάθο δεν περάσει ένα state, locked. Για 4 λεπτά, α πούμε. Εντάξει. Και μετά ξεκλείδωσε και μην εκεί συνέχισε, αν θέλει. Δηλαδή είναι κρατάει session. Δεν έχει session, απλά το λοπεί με delay, ξέρω. Μπορείς να αγωπήσεις εσύ ένα session, δικό σου, δηλαδή. Είναι δύο καλά στοιχεία για να γίνει ακόμα πιο συχνό το σύστημα. Αυτό μετά 15 δευτερόλεπτα δουλεύει με timer reader, έτσι. Τρέχει ο κώδικας και από πίσω του έχεις και κώδικα που μετράει χρόνο. Μετά από 15 δευτερόλεπτα. Σταμάτα στο 15 δευτερόλεπτα με δύο ώρα. Το έχεις. Λοιπόν, εντάξει, είναι εύκολο το time. Τώρα, κάτι σημαντικό. Είναι το flush, έτσι. Τι παίζει. Έστω ότι εγώ περνάω μια κάρτα, έστω ότι το πρώτο βήμα της αυτοδικοποίησης είναι το keyboard. Είναι το keyboard, αλλά πες ότι εγώ στην αρχή έρχομαι και περνάω RFID. Δουλεύει το RFID, βάζει τον buffer από το μένα, και όταν εγώ πάω μετά τον κωδικό και πατάω το εκείνο το σωστό, αμέσως, επειδή έχει κρατήσει RFID data, χειρίζεται τα RFID data. Το πρέπει ή είναι σωστό. Τι κάνω, σε κάθε state, επειδή είναι critical αυτό, σε κάθε state κάνουμε προς το RFID. Σωστά, αν περάσω στο RFID, βάλω το δικό και είναι σωστό και πάμε στο RFID, θα τα καθαρίσει τα δάδα. Και τώρα θα πρέπει να βάλεις RFID κάτω. Έτσι. Αυτό επίσης και στο voice υπάρχει. Αυτό είναι ένα θέμα σε όποιο άλλο πέρα από το RFID. Και καλύτερη αλληλεπίδραση με το χρήστη και ασφάλιση επίσης. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι το RFID factor routing. Αυτό όταν τρέχει η ρουτίνα αυτή στο state RFID, χειριζόμαστε μια RFID κάρτα. Η RFID ήταν κάτω, ήταν όλη εκείνη πάνω που ήταν που κάνει το parsing. Επιστρέφει true ή false ανάλογα. Αν υπήρχε κάρτα, έγινε με φορμάτ σωστό και τσέξαν που πέτυχε, επιστρέφω true. Και έχω εξοικεύσει και σε βάθο το κωδικό. Στο code 10. Το επόμενο είναι όμω τι. Το επόμενο σημαίνει αν είναι το. Διάγραμμα του compare. String compare. String compare. Εντάξει. Αν είναι ίδια. Το σωστό RFID code με το code που διάβασε. Αν είναι σωστό ο κύκλος δηλαδή. Αν είναι σωστό, αν αυτή κάτω πέρασε, είναι σωστή. Δηλαδή, αν το βάλει την κόρη, λοιπόν, αυτό μέσα περάσει στο RFID. Αυτό που έχει διαβάσει και αυτό που έχει διαβάσει είναι σωστό. Μέσα στην ήρθα μπει, αν περάσει μια οποιαδήποτε κάρτα, η οποία είναι format σωστό με frame,
και είναι valid με την έννοια το τσέξαμε, έτσι, αν δεν είχα αστροφικά. Δύο δάσεις, δηλαδή. Λες ότι σε κάθε κύκλο μηδενίζει το RFID. Ναι. Ωραία. Πώς είναι πρώτα ο δικός μετά το RFID και μετά το... Αυτό το λύσαμε πάνω στο πίνακα με τα stage. Ναι, 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 αυτό που λύσαμε. Περνάς, γράψεις πρώτα το κωδικό, μετά περνάς το RFID. Αν γράψεις το σωστό RFID τη σωστή στιγμή, πώς το κρατάει, αφού τους δώσει το δυνατό. Όταν μπεις σε κατάσταση RFID, κάνει βάση το RFID. Μόνο το κρατάει. Ναι, οποιαδήποτε άλλη κάποιος περάσει κάτι, που όντως πάλι ο buffer θα το κρατήσει από το module, από το RFID, και περάσει μέσα στο κωδικό. Αλλά με σειρά το καθαρίζει. Ναι, το καθαρίζει. Και το καθαρίζει όταν βρίσκεται σε άλλες καταστάσεις. Όταν είσαι στην ίδια κατάσταση, δεν καθαρίζει. Κάνει βάση και τοποθετεί στο code temp. Και κάνει μετά τον πέρα. Το καθαρίζει και τον πέρα. Ναι, μετά εκτελεί τη ρουτίνα και κάνει το. Κρατάει το πέρα, καθαρίζει τα λαδιό, σε περίπτωση που περάσουμε. Όχι, τα αρχικοποιεί και τα καλεί. Όπως είπαμε το FSM Next State, φαίνεται κάποιο. Γιατί αυτό το μπορούμε να το έχει μόνο με το RFID. Ναι. Ναι. Οπότε το λοιπόν το φλούς, για αυτό το φλούς το υλοποιούμε σε οποιαδήποτε άλλη πέρα από τις άλλες. Λοιπόν, αρχικοποιήσουμε 3, 4, 5, 10, βάζουμε το φλούς. Στην αρχή λέγαμε ότι πώς πει εδώ στην αρχή, όταν θα μπει μέσα στη ρουτίνα. Στην ουσία θα μπορούσε να γίνει κάτι γενικό, εάν το state δεν είναι το RFID state, μέσα στη λούπα, κάνει φλούς. Και τελείωσε. Δηλαδή για να μην έχει σε κάθε ρουτίνα τη φλούς, αλλά εμείς έχουμε δύο μόνο. Θα μπορούσε να γίνει και στο passing, ναι, θα έχουμε πει κάτι πράγματα για να συζητήσουμε. Εδώ είναι το play hardness επίσης, next day, σύνια εκεί αν θέλουμε, έτσι identify, αλλιώς hardness. Αν περάσει μια έγκυρη κάρτα, που είναι formatted και τα λοιπά, αλλά δεν είναι αυτή που πρέπει να που κάνεις το αυθεντικέ σου, που για να περάσει, valid δηλαδή. Επίσης συνεχίζει το RFID το voice recognition. Ο voice recognition χρησιμοποιείται και σε αυτή την cognition πάνω που ήταν, που μιλάει με το module και όλα αυτά. Εάν πετύχει το, αν δηλαδή είναι true αυτό, πιστεύεις true, πέτυχε, και ίδιο πάντα. Αλλιώς σάντρες και επίσης τα RFID. Ναι. Εδώ υπάρχει το RFID με ποια λογική. Αν γίνει valid, κοιτάξτε, αν γίνει valid αυτό το state, το επόμενο είναι πάλι το key valid. Οπότε δεν έχει νόημα να βάλω εδώ φλούς. Γιατί το key valid κάνει φλούς. Απλά τι παίζει. Αν αλλάξω τη σειρά, αν βάλω πότε να παίζει voice και μετά RFID και μετά key valid, δεν θα το κάνει. Οπότε βάζουμε και εδώ πέρα το RFID. Τώρα, εδώ είναι ελέγχει αν έχει γίνει το αυθεντικέσιο. Αν δηλαδή η τρέχουσα κατάσταση είναι η τελευταία, ο αριθμός των αποκαταστάσεων στην ουσία, τρούφος. Απολύτως. Τώρα, εδώ είναι όταν θα έχει access τι θα κάνει. Έτσι. Το ρελέ, που το πει είναι αυτό, για 3 δευτερόλεπτα κάνω high. Setting high with delay. Μόλις τελειώσει αυτό, κάνω το load, το ίδιο πει, αλλά μην περιμένεις. Τίποτα. Κλείστο και συνέχισε. Δεν υπάρχει λόγο να περιμένεις, να το πεις. Τώρα, εδώ είναι η setup. Στο Arduino υπάρχουν δύο συναρτήσεις, setup και loop. Η setup είναι κάτι σαν initialization, τρέχει μία φορά. Έτσι. Όχι constructors και destructors, όμως δεν είναι object read, αλλά όπως έτσι όλα τώρα. Αν και έχει και objects. Αρκετά. Η setup είναι μια συνάρτηση, η οποία καλύπτει μία φορά, κάνει initialization πολλά πράγματα και η loop είναι το main code που τρέχει. Έτσι, το main logic. Και ξαναφέρουμε ότι δεν υπάρχει main εδώ πέρα. Ουσιαστικά το Arduino κρύβει τη main, την καλή, τη φτιάχνει τη main του Arduino. Και μέσα στη main καλή τη setup μια φορά και μετά σε μια loop καλή τη loop. While true, loop. Έτσι το λοπεί. Αν δείτε τα core libraries. Τώρα στο initialization τι κάνουμε, ορίζουμε τα baud rates, φτιάχνουμε βασικά τα objects, όχι φτιάχνουμε, ορίζουμε τα, ξεκινάμε τα σειρακές με τα baud rates που έχουμε ορίσει. Pin mode, εδώ ορίζουμε όλα τα πινάκια, είναι η ίδια. Φυσικά αυτό είναι άλλο. Το πιέζω. Στέλνω εγώ σήματα παρά ο ήχος. Αυτό εδώ πέρα είναι πίσω από. Ανοίγω και κλείνω το ρελέ. Και εδώ πέρα. Input και output, έτσι. Ναι. Δίνουμε παράμετρο. Εδώ πέρα είναι το keyboard. Add event listener. Όταν πατάω ένα κουμπί, καλύπτει μια συνάντηση. Αυτό είναι event, έτσι. Callback, α πούμε. Βάζω το όνομα τη συνάντηση. Και καλύπτει αυτό να αρχίσει να είναι present list ή hold. Αυτέ οι δύο είναι, ορίζουν το debounce time και το hold time. Έτσι αυτά που έχουμε ορίσει πάνω. Τώρα, καλούμε τη VR Mode Setup εδώ πέρα, αλλά περιμένουμε 200 ms, αυτό που λέγαμε για το initialization. Κάνουμε εδώ κάποια πραγματάκια, προσπάθησα να αναγνωρίσει το VR Mode μετά το Setup, αν δεν αναγνωρίσει την καλέρω, διαφορετικά κάνει set το VR Mode, το Time Out, το Language. Εντάξει, έτσι, για να μπορέσεις να πας στη λούπα μετά να παίξεις. Και στη λούπα μέσα είναι πολύ μινιμαλιστική, αυτό που κάνουμε το εξής.
μέσω του FSM κάνουμε schedule να μεταβούμε στην επόμενη κατάσταση. Η επόμενη κατάσταση είναι από τον πίνακα των καταστάσεων και από το... της τωρινής κατάστασης. Η άθεση system FSM δείχνει την... Η οποία είπαμε αρχικά είναι η πρώτη. Η πρώτη, ναι. Η οποία πρώτη έτσι πως... Πάρε το stage, στην ουσία αυτός ο πίνακας έχει stage. Πάρε το πάντα stage και σε κάνει schedule να μεταφερθείς. Και όπως δηλώσαμε στο FSM, πρώτο state, ό,τι δηλώνουμε εκεί δηλαδή ως πρώτο state. Μετά από κάθε state ελέγχουμε αν είναι completed, θα αυθεντικέσουν και αν είναι κάνουμε εκεί φάξεις. Και μετά, εδώ πέρα, καλείται το state routing. Έτσι, εδώ καλείται και εδώ. Εδώ καλείται. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε immediate transition του, γιατί ίσως κάθε θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε αυτό. Και θα καταλάβουμε ποιο είναι μετά. Οπότε συμπεριλαμβάνουμε το αυθεντικέσουν και την ανάπηση. Ό,τι ερωτήσει έχετε χρόνο. Θέλω να κάνουμε και μια λειτουργία, μια επίδειξη. Μια επίδειξη στα αφήνη. Να το κάνουμε και μια επίδειξη. Ναι, εννοείται. Άμα θέλετε να πιο κοντά και τα λοιπά και να πιστεύετε. Βασικά έχουμε βάλει τα τρία states. Το πρώτο state είναι το RFID. Δεύτερο έχουμε βάλει τη φωνή. Και τρίτο το keypad. Είπαμε ότι όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν όπως είναι στο πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτές είναι RFID tags. Έτσι. Έτσι δεν είναι μαγνητικές. Έχουμε μέσα τσιπάκι το οποίο με RFID δουλεύει. Αυτός μπορείς να τις αγοράσεις και να τις προγραμματίσεις. Ναι, ναι, ναι. Αυτές είναι πιο πρόγραμμα. Έτσι είναι. Μπορείς να αγοράσεις και να προγραμματίσεις. Εντάξει. Έχουμε δηλώσει μια... Σωστή. Αυτή είναι η έγκυρη, ναι. Το είναι νούμερο αυτής της κάρτας την έχουν δηλώσει σωστά. Θα περάσουν και λέει τυπικά για να δείξουν τη δεύτερη. Στο δουλειτ κάπτα. Έτσι. Περνάει μια λάθος, έτσι. Έχετε το λάθος και θέλει να κάνει τον έξι μετά. Αν ακούστε κάνει τιτ, λάθος. Έτσι. Τα μπήκ του λάθος. Το μεγάλο το τούτ είναι η αναγνώριση που κάνει το RFID. Το τριπλό είναι το λάθος. Περνάς τη σωστή. Φυσικά, γιατί η φωνή περνάει μόνο. Πέρασε το πρώτο state. Άλλος τόνος, έτσι. Play happiness. Ωραία. Τώρα είναι η φωνή. Έτσι. Επόμενο state φωνή. Άνοιξε σου σάμι. Αν πίσω την άνω δεν περνάει. Δεν είπα λάθος, είπα κατευθείαν το σωστό. Ναι, άνοιξε σάμι. Το έχουμε πει με το άνοιξε σου σάμι να ανοίγει, έτσι. Εντάξει. Και μετά είναι ο κωδικός, αν πατήσεις λάθος. Έτσι. Πώς και να πατήσεις. Έτσι. Play sadness. Play sadness και μένει στη λούπα του finite state, μένει σε αυτό το state τώρα, έτσι, δεν φεύγει ποτέ. Αν βάλουμε όλα αυτά που λέγαμε, τα 15 δευτερόλεπτα. Αν δούμε λίγο αυτό το που είχατε πει για το χρόνο και τα λοιπά που το σκεφτήκαμε και φυσικά, ναι, μπορεί να γίνει κάτι. Και επίσης, αν κάνω συνέχεια λάθος κωδικούς, θα λέει εξής κάτι. Εδώ φυσικά. Μετά από την τρίτη προσπάθεια, λόγκαρα, ας πούμε 5 λεπτά για να καθυστερήσει τον. Έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι δουλεύει και το RFID. Ναι. Διαβάζει, τώρα, περνάει στο buffer, έτσι. RFID's. Ωστόσο, μόλις. Αλλά με το flush που γίνεται, που σας δείξαμε πριν. Βάζω RFID. Δεν πρόκειται ποτέ να έρθει ξανά τώρα σε αυτήν. Τώρα θα βάλω σωστό κωδικό και θα πάει ξανά στο RFID, αφού ανάψει βέβαια το ρελέ. Μετά δεν θα χειριστεί αυτά που έχει ο buffer του RFID, θα τα κάνει flush. Θα ξαναζητήσει να βάλω την κάρτα. Έτσι. Σωστό. Τα περιμένει δηλαδή το σωστό RFID. Αυτά το ένα που είναι εδώ στο κωδικό. Περνάει, ξέρω εγώ. Ανάβει το ρελέ. Έχουμε access που είναι το pin το σωστό και ξαναξεκινάμε την αρχή. Τώρα είμαστε ξανά RFID, έτσι. Εντάξει. Εδώ δηλαδή ήταν το φεύγοντας από το. Η πόρτα. Από τα stage. Φεύγουμε από τα stage και πάμε εκτός. Να ρωτήσω κάτι. Έλα. Είναι στάδιο που άρχισε σαν ιστορία, δεν το δοκιμάστε και άλλες φωνές να δούμε λίγο. Έτσι. Το καλό είναι αυτό το module δέχεται πολλά. Το module αυτό δέχεται πολλούς κωδικούς και φράσεις, αλλά λαμβάνει υπόψη και τη φράση αυτό που λες, να το λες όλο, αν πεις μισό δεν θα πιάσει. Και τους τόνους. Αλλά ελέγχει και τη χρειά. Δηλαδή, αν πεις με ψηλή φωνή, αν εξουσάμε δεν θα ανάψει. Δεν θα περάσεις, ας πούμε. Πρέπει να το πεις με χρειά συγκεκριμένη, κοντά στη δικιά του, το δοκιμάσουμε. Και χρονικά η τόνη να είναι. Πες όπεν, αν εξουσάμε, αλλά ψηλά, ξέρω έτσι. Άνοιξε σου Σάμι. Άνοιξε σου Σάμι. Άνοιξε σου Σάμι. Όχι δεν κόλλησε, έχει time out. Σωστό, ναι. Άνοιξε σου Σάμι. Άνοιξε σου Σάμι.
Δεν ανοίγει. Άνοιξε στο Σάμι. Άνοιξε στο Σάμι. Πέμε λίγο. Πρέπει να βρεις το timer. Άνοιξε στο Σάμι. Κι άμα ήταν δικό μου τώρα, ε. Άνοιξε στο Σάμι. Έχει φόρουμους τώρα από όλους. Άνοιξε στο Σάμι. Να δω πιο κοντά. Πήρε λίγο. Θα το δω. Στο Σάμι. Τι φύτα έβαλα. Βάλτε ξανά. Έτσι βέβαια. Το χαλιάσαμε. Μάλλον. Τι φύτα δεν περνάμε. Ναι. Για ξανά πες το γιατί. Έτσι βλέπω γιατί φίλε. Μπαγ, μπαγ. Πώς βγήκε ένα γαλαδιάκι. Άνοιξε στο Σάμι. Άνοιξε στο Σάμι. Το time out είναι έτσι. Περιμένω λίγο. Το Σάμι. Καταλύει συστήματα με τη φωνή σου πάρα σε κατά. Άνοιξε στο Σάμι. Ουσιαστικά αυτό όταν μπαίνει σε κατάσταση αναγνώριση τη φωνή. Έχουμε βάλει και ένα χρόνο για να περιμένει. Δεν είναι να κάνει σωστά την αναγνώριση. Περιμένει, ας πούμε, 5 δευτερόλεπτα. Αν δεν το πει, μέσα στα 5 δευτερόλεπτα επιστρέφει force. Έτσι. Αυτό. Το καλό ήταν το εξή. Είχαμε ένα λαμπάκι το οποίο το ανάβαμε και το σβήναμε. Αλλά αυτό έχει το λαμπάκι που είναι το ρελέ για τη συσκευή. Είναι το λαμπάκι πότε να μιλήσει. Άναβε και άμα μιλούσε σε εκείνο τον χρόνο, θα το πιάνε. Ήταν ο μαέστρος, περίμενα. Να είναι το timer. Έχει ένα timer. Αφήνουμε. Ναι. Όμως 5,5 ώρα για να μπορούμε να αφήνουμε φέτος. Πάμε για μπάνιο, παιδιά. Πάμε για μπάνιο. Ωραία, πίσω. Σάμι, πού είστε. Ναι. Καλό. Ωραία, λοιπόν, άντε.